Καλησπέρα. Εδώ είμαστε παρηγορά λοιπόν και σήμερα. Πάει Κώστα Τσιρόνης εδώ. Πάμε λοιπόν σήμερα. Παιδιά, πω. Τι ήταν αυτό που είπα στην Μπαρτσελόνα, παιδιά, ε. Πού! Μετά, α πούμε κάτι. Μετά εμείς φοράζαμε τον πόντι, πότε είναι πεντάρα. Δεν φοράζαμε τον πόντι. Ο άλλος έφυγε 8. 8! Ίδια σχολή που προπονητές είναι. Α, ίδια, έχετε ίδιο δίπλωμα ήταν. Πάει όμως, θα πάει, μας χαιρέτησε. Ο κύριος, πώς είπαμε, ο κύριος Σετιέν, Σουτιέν, όπως θες, πες το δίπλωμα, πάει την ίδια, λοιπόν, έχουμε καινούριο προπονητή τώρα, λοιπόν, ο Κούμαν. Αλλά τώρα ξέρεις, αυτές τώρα είναι με ομάδες τώρα, εντάξει. Θα μου πείτε πώς θα ξεχαστεί αυτή η οχτάρα. Κάθε χρόνο θα είναι, θα είναι εφιάλτης θα είναι τώρα. Οχτάρα είναι αυτή. Και άμα ήθελαν οι Γερμανοί, και άλλα γκολ. Αλλά είδατε πως είναι όμως. Λες και περίμενε εκδίκηση η Γερμανία, ρε παιδιά. Δηλαδή αν μπορούσε, θα τους έρθει άλλα τόσα. Όχι από αυτό που λέμε καμιά φορά, εντάξει, βάλατε τρία, εντάξει, τι άλλο θέλετε, εντάξει, αφού τη βρήκατε γυμνή, η άμυνα την οποία έχει η Μπαρτσελόνα, ούτε η Άννα Ραχούλα δεν την έχει. Ούτε η Άννα Ραχούλα, προχθές τα είδατε. Είδατε προχθές τι έγινε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Το Λιπουριακός έχει καλύτερη άμυνα. Μετά φωνάζεται τον πόντι, έτσι. Μα δείτε. Λοιπόν, και άλλες ομάδες λοιπόν. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, ωραία, τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε και έδρες στα μπαράζ. Έτσι, έχουμε και έδρες στα μπαράζ. Λοιπόν, όπως ξέρετε, τώρα είναι μία ομάδα λοιπόν από την. Να σου πω, ρε Ξάνθη, τι φοβάσαι, ρε. Φοβάσαι τον Απόλλωνα τόσο πολύ. Α? Φοβάσαι τον Ντενέ τόσο πολύ. Τι φοβάσαι. Αφού είναι ομάδα αλφα εθνικής κατηγορίας, τι φοβάσαι. Ρίξε τρία κολλάκια για πάνω και τελείωσε δουλειά. Κάνε λοιπόν σου λάτσο μετά. Τι φοβάσαι τόσο πολύ. Θα δείτε πιο κάτω, γιατί έχουμε εδώ λοιπόν μηνυτήριες αναφορές, γίνεται χαλασμός κυρίου. Θα δείτε. Λοιπόν, έχουμε Α και Β, λοιπόν έχουμε μπαράζ. Λοιπόν, έχουμε το Σάββατο 22, το Σάββατο 22 λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι. Το Σάββατο 22 στα Πηγάδια. Και το άλλο Σάββατο, ακούστε τώρα το άλλο Σάββατο, στη Ριζούπολη το δεύτερο παιχνίδι. Διπλοί αγώνες και κατά πάσα πιθανότητα, όπως λέει τώρα αυτή τη στιγμή, η ΕΡΤ, η Σπόρτα, έτσι θα το δείξει, η ΕΡΤ 3 ή αυτό θα το δείξει, πάντως στην ΕΡΤ είναι μέχρι στιγμής. Εκτός και αν αλλάξουν τα δεδομένα στην τελευταία στιγμή. Αυτή τη στιγμή πάντως να ξέρετε ότι και τα δύο παιχνίδια είναι στην ΕΡΤ. Έτσι, από εκεί και πέρα. Λοιπόν, θα τα δούμε όμως, έτσι θα τα δούμε. Σάββατο είναι, έτσι, μια χαρά. Να δούμε λοιπόν, να θυμηθούμε λίγο το ελληνικό πρωτάθλημα που λέει ο λόγος. Το υπέροχο αυτό πρωτάθλημα που μας πέρασε. Λοιπόν, παίζουμε αγώνες μπαράζ, παιδιά, ακούστε. Θα παίζουμε αγώνες μπαράζ μέχρι 29 του μηνός. 29 Αυγούστου θα παίζουμε. Αυτές οι ομάδες πότε θα προλάβουν μετά. Να κάνουν προετοιμασία, αν πείτε κάνουν τώρα. Να κάνουν μεταγραφές, να αποδεσμεύσουν παίχτες, να φύγουν, να δώσουν δανεικούς, να πάρουν. Πότε θα προλάβουν αυτές οι ομάδες. Τι πράγματα είναι αυτά στην Ελλάδα τώρα. Αυτά μόνο εδώ γίνονται, ρε παιδιά. Μόνο εδώ γίνονται. Τα αφήσανε πίσω και το έρχονται τώρα 29 του μηνός, είναι το δεύτερο παιχνίδι. Φανταστείτε, ρε παιδιά, φανταστείτε να είμαστε εμείς στη θέση τους. Να είμαστε εμείς στη θέση της Ξάνθης. Παραλίγου. Να ανάβουμε κυρί λοιπόν στον Άγιο Πανιόνιο και στα χαρτιά. Γιατί εκεί που βρεθήκαμε, τα χαρτιά βρεθήκαμε. Εμείς είμαστε τελευταίοι. Αλλά δεν προσέχετε. Τα λέτε πώς είναι. Τα λέτε. Τα λέτε. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Εμείς. Από τα χαρτιά του Πανιόνιου. Φανταστείτε τώρα την αγωνία όλο το καλοκαίρι και τα λοιπά. Το τι θα κάνουμε στα μπαράζ. Να παίξουμε τον Απόλλωνα. Φανταστείτε. Ευτυχώς τη γλιτώσω. Τη γλιτώσω. Να είναι καλά τα χαρτάκια. Να είναι καλά οι τιμωρίες. 6 βαθμούς πως έφαγε, 7 ο άλλος λοιπόν, άντε και έξω Πανιόνιος, να είναι καλά. Αλλά μην ποντάρετε εσείς στο Πανατολικό κάθε χρόνο στα χαρτιά, έτσι. Δεν θα είναι κάθε μέρα τα γενιού. Θα πρέπει να φτιάξει την ομάδα. Έτσι. Γιατί δεν αργεί η κολοτούμπα να έρθει. Δεν αργεί με τίποτα. Αυτά τώρα έτσι, το Σάββατο είπαμε θα δούμε λοιπόν το πρώτο παιχνιδάκι και το άλλο θα δούμε λοιπόν το δεύτερο μέσα στο γήπεδο του Απόλλωνα. Να δούμε και ο Απόλλωνας, τι αυτά είναι ομάδα και τα λοιπά. Να δούμε. Αύριο έχουμε τηλεδιάσκεψη, ναι, αύριο λοιπόν έχουμε τηλεδιάσκεψη. Έχουμε, καλά να σου πω κάτι, ρε παιδιά, τώρα τελευταία σαμπουλή ρε παιδί μου, βρίσκονται.
βρίσκονται. Ξέρετε, κάποτε λοιπόν, δεν θυμάστε, πριν γίνονται αυτές οι τηλεδιασκέψεις και τα λοιπά, για καλύτερα έβαζε σε ένα τραπέζι να κάτσει λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πούτιν, ο ένας ο άλλος, καλύτερα τους έβαζε σε αυτούς το τραπέζι παρά τους τέσσερους. Πού μπορεί να τους βάζει τους τέσσερους σε ένα τραπέζι, να βάζει τον Μαρινάκη λοιπόν μαζί με τον Αλαφούζο και τον Αφιό, θα πιάνουν τις μπουνιές. Καλύτερα έβαλε τους αρχηγούς κρατών παρά αυτούς. Παρά αυτούς. Και τώρα βρίσκονται. Ήρθες βρίσκονται, ρε Απόστη. Βρίσκονται. Λοιπόν, βρίσκονται. Έχουμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον Μπαλιάννενα. Καλωσορίζουμε τον Μπαλιάννενα. Έχουμε καλωσορίσει. Έτσι, η Super League. Να καλωσορίσει τον Μπαλιάννενα. Να το γράψουν στα νέα μετρώα λοιπόν τη Super League κατηγορία. Λέει και ένα χρόνο έλειψε. Ένα χρόνο έλειψε ο Μπαλιάννενα. Ένα χρόνο. Έτσι έκανε και η Κέρκυρα. Ένα χρόνο έπεφτε, ένα χρόνο ανέβαινε. Ένα χρόνο έπεφτε, ένα. Λοιπόν, άμα δεν φτιάξει ομάδα ο Χριστοβασίλης, αλλά καλά. Λοιπόν, και έχουμε βέβαια, ακούστε, έχουμε και την. Πόσες αλλαγές θα κάνουμε. Θα ψηφίσουμε αύριο, θα συνεχίσουμε να κάνουμε 5 αλλαγές στο πρωτάθλημα. Ή θα τις μειώσουμε, να έρθουμε πάλι στις τρεις αλλαγές. Έχουμε και αυτό. Θα ψηφίσουμε και αυτό αύριο. Ψηφίζει Super League, παιδιά, αύριο ψηφίζει Super League. Έτσι, εντάξει. Βέβαια τα γηπαιδικά τα βγήκαν σήμερα. Λοιπόν, έτσι, αυτά είναι λοιπόν η συνεδρία στην οποία θα κάνει αύριο η Super League τηλεδιάσκεψη. Εντάξει, γι' αυτό σας είπα εγώ. Βρίσκονται αυτοί τώρα τελευταία. Βρίσκονται γιατί είναι μακριά ο ένας τον άλλον. Τηλεδιάσκεψη, τηλεόραση. Βλέπει μόνη τώρα, βλέπει γι' αυτό. Αν ήταν μέσα σε ένα, σε ένα γραφείο, αλλά Μπαρτοχόμελ θα το κάνανε. Μαρτοχόμελ και οι τέσσερις Μελισσανίδες εκεί, ο Ρώσος και τα λοιπά, Στρουμπουλός, καλύτερα βάλουν τον Τραμπ μαζί με τους άλλους, άστο να πάνε. Και βέβαια βράζουν τώρα στον Απόλλωνα. Σήμερα είδαμε μια ανακοίνωση, είδαμε μια ανακοίνωση, δημιουργείται λέει ένα νέο Ηρακλή. Λέω Απόλλωνας. Άδικη αυτή η απόφαση να μας βάλετε να παίξουμε μπαράζ, μιας και λέει είμαστε σε αποσύνθεση. Λοιπόν, σπουδαία νίκη λέει του κυρίου Παπαδόπουλου, είναι αυτός που μας αγαπάει πολύ. Ο Παπαδόπουλος είναι ο διευθύνου σύμβουλος της Νόβα. Ναι, ο διευθύνου σύμβουλο. Αυτό μα έχει στην καρδιά του, παιδιά. Μα έχει λοιπόν. Λοιπόν, λέει Πανατολικό και στάζει μέλι το στόμα του. Λέει Πανατολικό, πώ να ήταν τρόπο να φοράει, να πηγαίνει λοιπόν στο γραφείο με φανέλα του Πανατολικού. Ναι, με φανέλα του Πανατολικού. Τόσο πολύ μα αγαπάει αυτό. Ναι. Και όμω λέει εδώ, έτσι, σπουδαία νίκη λέει του Παπαδόπουλου, αυτού του Τσινόβα, λοιπόν, των δικαστών, αλλά και τη Super League. Τα λέει ο Απόλλωνας αυτά, έτσι τα λέει ο Απόλλωνας. Μας ξεγελάσανε λέει. Μας είπαν λέει ψηφίστε να τελειώσει, να σταματήσει το πρωτάθλημα της Α2 και θα πάτε λέει να παίξετε Α εθνική. Και τελικά τα έκανα κολοτούμπα. Έτσι λέει ο Απόλλωνας, δεν τα λέμε εμείς. Τους είπαν λοιπόν ψηφίστε να σταματήσει το πρωτάθλημα της Α2 και είστε σίγουροι στην Α εθνική κατηγορία. Και πήγα εκεί και ψηφίσα. Α, ακούεις κοροϊδα. Χωρίς να έχω τίποτα στα χέρια του. Ρε στην Ελλάδα, ρε! Χωρίς να έχεις τίποτα στα χέρια σου. Έτρεφο, υπογραφή, σφραγίδα. Κάνει πα και σταματάς πρωτάθλημα. Γιατί να ψηφίσεις έτσι. Και σταμάτησε λοιπόν το πρωτάθλημα και τώρα τους τη φέρανε. Και του δυο. Λοιπόν, αυτά τώρα, γιατί δεν έφερε μόνο στο Απόλλωνα, τη φέρανε και στα Χανιά. Και ο άλλος ο Κουμπότης, τα ίδια φωνάζει από εκεί. Να παίξουν κάποια κουσαριά ομάδες, γιατί θέλει ο Κουμπότης, ναι. Να παίξουν κάποια κουσαριά ομάδες. Αυτά τώρα έτσι, αυτά τα είπε ο Απόλλωνας. Έτσι, γιατί την Ξάνθη έχουμε άλλη ανακοίνωση. Έχουμε άλλη. Και βέβαια θα παίξει με Τενέ. Μπα! Είδατε! Μπα! Πώ σκέτσε! Με Τενέ λέει στον πάγκο. Αφού θα γίνει, αφού το πήρε απόφαση πλέον, με Τενέ θα παίξει λέει. Με Τενέ. Εσείς λέγατε ότι θα πάρετε τον Παράσκο, ότι θα πάρετε τον Δέλα. Μα είχατε σκοτήσει τον νερό. Τελικά τι, μόλις λοιπόν είδατε ότι θα παίξετε πάλι, γιατί πάλι, να σου πω κάτι, πάλι Β' Εθνική θα παίξει. Απόλλωνα. Σου λέω εγώ. Πάλι λοιπόν θα παίξει Α2 θα παίξει. Άστα τώρα λοιπόν. Κάτσε εκεί με τον Τενέ, κάτσε λοιπόν με τον Χαράλαμπο. Κάτσε με τον Χαράλαμπο και του χρόνου, γιατί αυτό έχει την ιδιότητα να ανεβάζει ομάδες. Μπα και σε ανεβάσει του χρόνου. Σου λέω εγώ. Εκτός και αν γίνει άλλο πράγμα. Έτσι. Γιατί εκεί οι διαιτησίες είναι. Ναι. Έτσι. Καλώς του Μανώλη. Χαίρετε. Ήρθε ο Μανώλης, παιδιά. Ήρθε ο Μανώλης, ο Μυτιλινός, από τη Μυτιλίνη, Μυτιλινός. Ναι. Λοιπόν, αυτά που λέτε όσον αφορά τώρα έτσι, όσον αφορά για τον Απόλλωνα, έτσι, αυτά τίποτα. Εμείς δεν θέλουμε, εντάξει, με Τενέ. Ο άλλος με τι θα παίξει.
Καραγεωργίου. Καραγεωργίου. Μα και τα καταφέρει τουλάχιστον. Μα και τα καταφέρει. Καραγεωργίου. Ο άλλο. Δεν πιστεύω να βάλει κανένα υπηρεσιακό. Δεν ξέρω καμιά φορά. Λοιπόν, αυτά είναι τώρα τα παιχνιδάκια κτλ. Εντάξει. Και βέβαια, α πω κάτι σήμερα, παιδιά. Μα λαχτάρισαν οι Κύπροι. Είπαμε κι εμεί ότι άντε θα πάρουμε κανένα 150, θα πάρουμε κανένα 200 και τα. Μα λαχτάρισαν οι Κύπροι. Ζητήσαν επίσημα, λέει, τον Ουάρντα, λοιπόν, στη Λεμεσό να τον πάρουν, λέει, κάτω. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αν αυτή τη στιγμή ο Ουάρντα πήγαινε η μεταγραφή, λοιπόν, σε μια κυπριακή ομάδα, σύν τα λεφτά τα οποία θα έπαιρνε έτσι, θα παίρνουμε κι εμεί, λοιπόν, αυτό το 15-20%, επειδή. Θα βάζαμε κι εμεί, θα πρέπει τρει μεταγραφούλε. Λαχτάρισαν. Και βγήκε σήμερα, λοιπόν, βγήκαν οι Κύπροι, άντε, δεν ενδιαφερόμαστε εμεί για τον Ουάρντα. Δεν ενδιαφερόμαστε εμεί. Βέβαια. Και λέει, αφού δεν ενδιαφέρεσαι εσύ, λέει ο Μπέος, γιατί δεν είναι σε μένα. Α, καλά, πάρ' τον εσύ Μπέο. Λοιπόν, α, δείτε τι γίνεται εδώ, παιδιά. Α, δείτε τι γίνεται. Πάρ' τον εσύ, ρε Μπέο. Θα τον πάρω εγώ, λέει ο Μπέος. Αφού δεν πάει στην Κύπρο, τον πάρω εγώ. Βέβαια, εδώ δεν παίρνουμε λεφτά, άμα πάει στο. Ξέρετε, έτσι. Άμα πάει λοιπόν στο Βόλο, δεν παίρνουμε λεφτά ούτε φράγκου. Άμα πάει ιδανικό. Αν γίνει μεταγραφή, είχαμε το δικαιώματά μα κι εμεί μέσα σε αυτή τη μεταγραφή. Είχαμε κι εμεί λοιπόν μετοχέ. Πώς λένε, μετοχές, δεν είχαμε μετοχές. Έτσι, δεν έγινε όμως τίποτα. Και βέβαια, έχουμε και το εξώδικο της σήμερα, εξώδικο. Εξώδικο ο Απόλλωνας, εξώδικο η Ξάνθη. Ακούστε, παιδιά, προς την ΕΠΟ. Άιμπορ, τα μας άιμπορ αυτά η ΕΠΟ. Κάθε εξώδικο είναι ματζαχρή. Κάθε εξώδικο που κάνει γαργάρα η ΕΠΟ είναι ματζαχρή. Κάνει το αυτό, να ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Ζει από αυτά τα πράγματα. Εξώδικα, τι έχει, άμα κάνεις εξώδικα, τι θα κάνεις. Τρέφεται η ΕΠΟ με αυτά τα πράγματα. Τρέφεται. Έστειλε λοιπόν η Ξάνθη, λοιπόν, εξώδικο. Ακούστε τώρα, παιδιά. Λοιπόν, ζητά να μην γίνουν τα μπαράζ. Να μην γίνουν τα μπαράζ. Και λέει ότι, ακούστε, Ελληνίδες Έλληνες. Όπω, 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 διάγγελμα. Λοιπόν, λοιπόν, εσείς λέει που ζείτε, ακούστε, σε αυτή την υπέροχη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Λοιπόν, ζητάμε, ακούστε, ζητάμε να ακυρώσετε με νεωτέρα απόφασή σας τη διεξαγωγή των παιχνιδιών του Μπαράζ. Η Ξάνθη, το έτσι. Ξάνθη, εντάξει, τι εμείς. Γι' αυτό είπα, τι φοβάσαι, μωρέ Ξάνθη. Ποιο φοβάσαι, του Μαρκόφσκι. Ποιο φοβάσαι, μωρέ. Από το Μάρτιο έχει να παίξει μπάλα. Από το Μάρτιο έχει να παίξει μπάλα. Ποιο φοβάσαι, ρε. Η Ξάνθη τουλάχιστον έπαιζε και Μπαράζ μέχρι τώρα. Αλλά φοβόται γιατί έφυγε, Μανώλη, πάρα πολλοί παίχτες έχουν σταματήσει. Γι' αυτό εκεί. Αλλά τώρα εντάξει, τι να πούμε τώρα. Φοβάται όμως. Φουβάκ, να μην γίνει το. Αντί να φωνάζει περισσότερο ο Απόλλωνας, φωνάζει περισσότερο η Ξάνθη. Τι να πω. Εντάξει, έτσι, αυτή είναι η ανακοίνωση. Ελληνίδες Έλληνες. Λοιπόν, έτσι, αυτή είναι η ανακοίνωση. Βέβαια είναι μεγάλη, έτσι, δεν διαβάζουμε, γιατί έχει και άλλα πράγματα. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Και να σου πω κάτι, μία και πάμε προς τα εξωτερικά μας, γιατί έχουμε πολλά εσωτερικά. Να σου πω κάτι, τον Μπανιόλι πώς του βλέπετε, κατεβαίνει. Γιατί ξέρετε, γιατί το λέω αυτό. Γιατί εκτός από εκείνο που σας είπα την περασμένη εβδομάδα, ότι σκέπτεται λοιπόν να εφαρμόσει κάποια άλλη κουμπίνα με νέο αλφα φημί, με νέο όνομα, με νέα έδρα, ακούστε παιδιά, με νέο σήμα, με νέο χρώμα, βρήκε κι άλλο τώρα. Αλλά αυτό έχει σταματήσει, να έχει σταματήσει. Αν πεις οι νομικοί βρίσκουν τα κουμπιά, τώρα βρήκε άλλο. Να μην δηλώσει συμμετοχή λοιπόν ούτε στην Α2 και να πάει όπως η ΑΕΚ. Και τα 10 εκατομμύρια τα οποία χρωστάει να μείνουν παγωμένα. Τα 10 εκατομμύρια τα οποία χρωστάει, γιατί βρήκε αντίσταση από τους Πάνθηρες τώρα. Και λέει, άμα φάμε ξύλο από τους Πάνθηρες, να αλλάξουμε όνομα κτλ. Λέει, κάτσε να βρούμε κανένα άλλο. Ψάχνουν αυτοί οι παιδιά. Ψάχνουν, τα ψάχνουν όλα μέσα. Τα ψάχνουν, ανοίγουν βιβλία. Ανοίγουν βιβλία. Και τα βρίσκουν όλα. Και τώρα βρήκανε άλλο. Να το αφήσουμε λοιπόν σαν την ΑΕΚ εμείς ή σαν κάποιες άλλες ομάδες, έτσι θα με αναφέρουμε. Έτσι. Δεν ισχύει, αλλά βρίσκουν κουμπιά, βρίσκουν τα παραθυράκια και μπορεί να ισχύει. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουν. Πάντως να ξέρετε ότι μέχρι στιγμής δεν είναι διατεθειμένος ο Απόλλωνας να δηλώσει συμμετοχή στην Α2 κατηγορία. Να τα πληρώσουμε εμείς. Εμείς θα τα πληρώσουμε. Όχι, μένουν παγωμένα. Μένουν παγωμένα. Δεν τα πληρώνουμε τώρα γιατί έτσι λέει το κράτος. Μένουν παγωμένα. Λέει τι παγωμένα. Τι παγωμένα. Παγάκια γίνονται. Τα 10 εκατομμύρια άμα τα κάνει παγάκια, ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, παγώνει όλο τα γρίνι. Όλο τα γρήγορα το παγώνεις άμα κάνεις παγάκι. Τι παγάκι, τι παγώνουν. Εμένα γιατί δεν παγώνουν. Είσαι ασπάγωσαν μωρέ. Είσαι ασπάγωσαν τίποτε εφορία. Είμαστε γιατί που κατουρίσαμε εμείς. Στο πηγάδι ρε κατουρίσαμε. Είμαστε γιατί δεν μας παγώνει τίποτε ούτε εφορία. Ούτε λοιπόν τα ασφαλιστικά. Κανένας δεν παγώνει. Αυτούς πως τα παγώνουν δεν μπορώ να καταλάβω.
Δεν μπορώ. Ο Βάρας εκεί που έκανε το μεγάλο παράγοντα. Ναι, 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 μεγάλο παράγοντα. Και όχι τώρα φωνάζει γιατί λέει πάει όλη η περιουσία μου, λέει ο Βάρας. Ναι, έχω ναι. Βάλει υποθήκευση όλη την περιουσία μου κτλ. Είχε περιουσία. Από πότε, από τότε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Από την καλή διάγνωση που είχε κάνει στο Χούτου. Λοιπόν, αυτά τώρα παιδιά, εντάξει τι να πούμε εμείς, έτσι αυτά είναι τώρα τα ζητούμενα. Θα το δούμε όμως, Πανιώνη, θα περιμένουμε να δούμε, θα το δούμε. Και βέβαια, ακούστε τώρα, έμεινε και ελεύθερος ο Μπουμάλ. Μπουμάλ. Μπουμαράκος. Μπουμάλ. Πώς είναι, πού. Τώρα. Στον Πανιώνη λέει ήταν. Στον Πανιώνη ήταν. Αν είχε στον Πανιώνη, μην έπαιζε. Αλλά και τώρα λέει που υποβιβάστηκε, έμεινε ελεύθερος και πήγε λέει στη ομάδα της Γεωργίας. Όχι της Χαροκαμένης, πάω στη Γεωργία. Έφτασε στη Γεωργία, πάω. Στη Γεωργία. Μπουμαλάκος. Μπουμαλάκος. 30 ετών είναι ακόμα τον Μπουμαλάκο. Ακόμα. 30 χρόνια. Δεν περνάει γι' αυτό είναι η ηλικία με τίποτα. 30 ετών όμως, έτσι λέει. Λοιπόν, υπέγραψε. Λοιπόν, και όχι μόνο, θα παίξει λέει και. Θα παίξει υποκριματικά τώρα με, με μια κυπριακή ομάδα. Η ομάδα του που πήγε παίζει λοιπόν στο ΕΦΑ. Στα 16 γύρω στο Πανελλοντικό. Ξέρω εγώ, τώρα στο 16. Ξέρω εγώ, λέω κι εγώ. Πόσε ομάδε πήγε, 9 ομάδε. Μα τι αστεία λέω σήμερα. Μα τι αστεία λέω σήμερα. 9 ομάδε έχει γυρίσει. Αυτή είναι ένα τη ομάδα. 30 χρόνια. Α, έχει ακόμα 3-4 να γυρίσει ακόμα. Έχει ακόμα. Μπουμαλάκο. Μπουμαλάκο. Μακάρι να τον είχαμε τον Μπουμαλάκο. Κάτι έκανε, κάτι έκανε. Μακάρι να τον είχαμε. Αυτά τώρα έτσι παιδιά εντάξει, και τώρα βέβαια είχαμε μεταγραφές, ακούστε τώρα λοιπόν, ο Αγκάγεφ, Αγκάγεφ, Ισραηλινός Αγκάγεφ, Αγκάγεφ, εγώ ξέρω εγώ είναι Ρώσια πάνω αυτό, Αγκάγεφ παιδιά, Ισραηλινός τον Ατρόμητο, Ισραηλινός, Ισραηλινός, πήραμε από παντού, θα ψωνίσει η Ελλάδα από παντού, τι Γκάνα, τι αυτού κάτω, από παντού θα πάρουμε παίχτες. Όποιος είναι φτηνιάρης, όποιος κάνει λοιπόν, όποιος κάνει αγώνας δρόμου αυτού τρέχει κάτω και τα λοιπά, τον πάρουμε εμείς για παίχτη. Λοιπόν, έτσι έχουμε. Λοιπόν, ο Μπερτόλιο στον Άρη, έγραψε, λοιπόν, ο Άρτα το θέλει λοιπόν ο Απόλλων Λεμεσού και ο Βόλος, ακούστε τώρα, ο Χνίτ, Χνίτ, φέρνει το Χνίτ λέει, την Ίσιο, την Ίσιο, η ΑΕΚ. Πού πας μωρέ με λησανίδη, έτσι θα πας μωρέ. Παίρνεις όλα τα κουτσουβέλια εκεί, όλα τα μαξούμια. Παίρνεις αυτό Χνίτ λέει και τα λοιπά. Πού το βρει, την Ίσιο. Παίρνει με λησανίδη, την Ίσιο. Λοιπόν, ο Μπρούς ο οποίος λέμε καμιά φορά έτσι γιατί πήγε στην Παναχαϊκή. Ο Χολέμπας έρχεται λοιπόν, είμαι 36 λέει κι άμα. Να και το είδω. Κι άμα, είναι 36 ουρών. Είμαι 36 λέει. Πειράζει, όχι μωρέ. Τι να πειράξει. Μόνο τα φασόλια πήραν. Τι έφερε, τι έφερε. Περάζει, μωρέ. Χολέμπας. Λοιπόν, έρχεται για το Ολυμπιακό και ίσω απόψε υπογράψει και τα λοιπά. Ο Τζέγκο, ο οποίος είναι ένα Αυστραλός και τα λοιπά, ήρθε για τον Άρη. Και βέβαια έχουμε και τον Ντάτκοβιτς, ο οποίος επίσης ήρθε για τον Άρη. Ο Άρης θα κάνει παιδιά με αυτήν την 8η μεταγραφή. Σπάει το ρεκόρ μέχρι στιγμής. Μόλις είδε λοιπόν, έδαφος ο Καρυπίδης, καλά, καλά, ελεύθερο, πλάκο, Πόσο θα αντέξει λοιπόν τον μπαλόνι και θα σκάσει η φούστα, θα δω ποιος θα τα πληρώσει αυτά. Γιατί τώρα θα πληρώσεις εσύ τους άλλους. Κατάλαβες τι γίνεται, Καρυπίδη μου. Τώρα εσύ πληρώσεις τους άλλους. Τώρα δούμε σένα ποιος θα σε πληρώσει. Και να πάει κανένα απαγορευτικό μετά πάλι στον Άρη, να κάνουν μεταγραφές κτλ. Γιατί άμα να σου πω κάτι, αν δεν είχες Ευρώπη, αν δεν πήγαινε σε. Δεν σε έλυσε. Δεν σε έγινε μεταγραφές, χάνεις όπως ήταν η ομάδα και τα λοιπά. Αλλά τώρα που έχει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, τώρα φοβάσαι γι' αυτό. Δηλαδή θα μας φέρεις πολλούς βαθμούς. Εσύ, ο Όφη, αυτά, τρομερούς βαθμούς. Ναι, ναι. Θα μας φέρετε τρομερούς βαθμούς φέτος, θα σκεφτούμε στους βαθμούς. Δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε. Πώς μετράνε τις λίρες, έτσι θα μετράμε κι εμείς. Ναι. Αυτά τώρα εντάξει παιδιά, έτσι δεν έχουμε τίποτε άλλο. Και βέβαια. Θα πάει και ο Μάνταλος κάτω στα Εμμυράτα. Πάει με το ίδιο αεροπλάνο θα πάει, με ένα δικό μας εδώ. Πάει και ο Μάνταλος, έφυγε λοιπόν, πάει και το ζητούμενο δεν είναι αυτό ρε παιδιά. Ακούστε, βιλάζουν, να το πω έτσι στα δικά μας λόγια, βιλάζουν αυτά τα ρινάκια πάνε εκεί στο Καρπινίσι. Δεν θα πάνε διαιτητές φέτος. Μανώλη, δεν θα πάνε φέτος, λέει, δεν θα πάνε, τον αβάλανε, λέει, φοβούνται τον κορονοϊό, λέει, πας στο Καρπινίσι, και είναι όλες τις ομάδες. Φοβούνται λέει και δεν θα πάνε οι διαιτητές για να κάνουν σεμινάριο. Γι' αυτό σας λέω εγώ. Γλιτώσανε τα αρνάκια.
γλιτώσανε οι πλάτες, τα κοντοσούφλια, τα γλιτώσανε, γλιτώσανε, πάνε διητέ. Και λες μωρα, και πέρυσι που πήγανε διητέ τι κάναν, κάναν τίποτα, σκάβανε όλο το χειμώνα, τα είδαμε τα σκαψίματά τους, τα χορτάσαμε. Τους βάλαμε γραμμές, τους βάζαμε μόνιτορο, άλλα βλέπαν αυτοί, άλλα έλεγαν, άλλα κανονίζανε, τα είδαμε. Θα κάνετε και σεμινάριο, θέλετε και σεμινάριο. Γιατί καθιερωμένο λέει να γίνεται στο Καρπινής. Γιατί δεν πάτε αλλού. Δεν πάτε στο Πύλιο. Δεν πάτε αλλού. Όχι, λέει εκεί δεν πάμε. Λέει το. Εντάξει, δεν πάμε. Μην πάμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε. Συγχαρητήρια! Βρίσκεστε στη νούμερο 1 εταιρεία επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλινων αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Κατά τη γνώμη μου, αλλά και πολλών άλλων, η αποστολή μας είναι να φροντίζουμε τα κρύσταλλά σας. Για εμάς, αυτό σημαίνει ότι σας φροντίζουμε. Επικεντρωνόμαστε στην απόλυτη ικανοποίησή σας. Για το σκοπό αυτό, ανανεώνουμε και ανταλλάσσουμε γνώσεις συνεχώς. Είμαστε τεχνίτες, προσιλωμένοι στην καινοτομία. Αγαπάμε τη δουλειά μας. Και όσον αφορά τα κρυσταλλά σας, που σπάνε, ραγίζουν, καταστρέφονται ή παραβιάζονται, θέλουμε να επαναφέρουμε τη λειτουργία τους με τα καλύτερα υλικά και τις κορυφαίες πρώτες ύλες. Για να αποκαταστήσουμε την ορατότητά σας στον δρόμο και να σας κρατήσουμε ασφαλείς. Μια παγκόσμια μάρκα που προσφέρει τοπικές υπηρεσίες. Βρείτε μας σε όλη την Ευρώπη. Πάντα δίπλα σας, μιλώντας στη γλώσσα σας. Τηλεφωνήστε μας. Από το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες ραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πόστο Βέρντι. Επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι στο Αγρίνιο. Παπαστράτου 50. Ζεστασιά και οικονομία πηγαίνουν μαζί. Στη Βιοκαρπέτ πηγαίνουν και σας φτιάχνουν ατμόσφαιρα. Υπέροχα σχέδια, ολοζώντανα χρώματα για κάθε στυλ. Ξεχωριστές προτάσεις σε χαλιά και μοκέτες, αλλά και μεγάλη ποικιλία σε λευκά είδη σπιτιού. Βιοκαρπέτ στην Κύπρου 14 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47575. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο το Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή. Βιοκαρπέτ, Γεώργιος Πατσέας, Γιάννα Σιμακοπούλου. Στρώνει τις καλύτερες τιμές. Teach our children. Μωρό μου, θα παραγγείλουμε. Θα παραγγείλουμε. Αν θες να φας από το ψιστήρι, δεν χρειάζεσαι πολύ ψιστήρι στο μιλητό. Ψιστήρι, γεύσεις για όλα τα γούστα. Πίτες της χάρα, σαλάτες, σκεπαστή πίτα, μερίδες, καλαμάκια, σάντουιτς.
ψιστήρι. Διανομή στο σπίτι ή στη δουλειά σας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το βράδυ. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 26410 30.000 για να σας ενημερώσουμε για τα πιάτα ημέρας. Ψιστήρι. Κόμβος Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Ένα ψιστήρι όλο γεύση. Συγχαρητήρια! Βρίσκεστε στη νούμερο 1 εταιρεία επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλινων αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Κατά τη γνώμη μου, αλλά και πολλών άλλων, η αποστολή μας είναι να φροντίζουμε τα κρύσταλλά σας. Ένα δύο. Εδώ είμαστε βέβαια και σας είπα προηγουμένως είχαμε στείλει του Μανώλη κάτω δηλαδή, για να έρχονται μετανάστες. Στο στρατό. Στο στρατό, με την φίλε τα σύνορα εκεί απάνω. Που, εκεί χαμός γίνεται μόνο. Καλά, πάνω άστα. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε αυτό, ισχύουν αυτά τα πράγματα. Χειρότερα ακόμα. Χειρότερα. Ο μόνος κόσμος που κυκλοφοράει εκεί πέρα είναι οι μετανάστες, κάνουν ουρά κάθε μέρα στην τράπεζα για να βγάλουν λεφτά. Αυτούς έβλεπα. Κόσμο και τουρίστες δεν υπάρχουν. Και τον Γιώργο του Μανούσα τον είδα, ήπια με έναν καφέ. Ήταν κάτω, ήρθε και αυτός λίγο. Εντάξει. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, πάμε. Να, τι έχουμε τώρα. Έχουμε λοιπόν, ακούστε τώρα. Γιατί θέλουμε κι εμείς να πάμε για έναν παίχτη. Έναν παίχτη ο οποίος λέγεται Κολοβέτσιος, αν ξέρετε. Μόλις όμως έμαθε ότι ο Πανατολικός δεν έχει φράγκα, αν έχει φράγκα, μάλλον δεν ρίχνει φράγκα. Λοιπόν, του λέει ο Κούγιας, ακούστε, τελευταία τώρα είδηση και τα λοιπά, του λέει ο Κούγιας, ακούστε, στον Κολοβέτσιο, λοιπόν, σε περιμένουμε, λέει, ακούστε, σε περιμένουμε να χτίσουμε, λέει, την καινούργια Λάρισα. Ο Κούγιας, λοιπόν, το χρηματικό, ουδέν σχόλιο. Και τόσες προσφυγές που του κάνουν. Έτσι ακριβώς. Ποιος τις κάνει τις προσφυγές. Έτσι ακριβώς. Ουδέν σχόλιο λέει. Ουδέν πρόβλημα. Συγγνώμη. Ουδέν πρόβλημα. Ουδέν πρόβλημα. Για το οικονομικό του λέει ο Κούγιας. Μόλις έμαθε ότι λοιπόν μένει ελεύθερος ο Κολοβέτσιος λοιπόν, και ενδιαφέρει το Πανατολικό, λέει Πανατολικό. Αμέσως έπεσε λοιπόν ο Κούγιας. Έλα λέει να φτιάξουμε. Η καινούργια Λάρισα. Επίσης πιάνει και το γήπεδο. Στρώνει καινούργιο χορτάρι. Και αυτό, η καινούργια Λάρισα. Ναι, κατάλαβες. Ναι, με του Μόρα δεν ήταν καινούργια. Ήταν παλιά, λόγω ηλικίας. Λόγω παλιλικίας. Έλα, είμαστε τράπο. Εντάξει, ό,τι τι να πούμε. Απλά επειδή είμαστε και εμείς ενδιαφερόμενοι γι' αυτόν, γιατί εμείς έχουμε και Κολοβέτσιο και Κολοβό. Άμα τώρα ποιος θα πάρουν, τι ίδιο. Ή Κολοβό ή Κολοβέτσιο. Στο δεν μπορούμε να πάρουμε κανένα. Α, πού θα φέρουμε κανέναν άλλο. Λοιπόν, και βέβαια έχουμε και τα τελευταία νέα της Νόβα. Έτσι, λοιπόν, ακούστε τώρα, σύμφωνα με ανακοινώσεις και τα λοιπά, ακούς, κάνει συμφωνία, παιδιά, η Νόβα κάτω από το τραπέζι, από όλες τις ομάδες, όσες ομάδες μάλλον δεν είχαν κλειστό συμβόλαιο. Και αυτές δεν είναι πολλές, είναι λίγες, πάρα πολλές. Αυτές που έχουν κλειστό συμβόλαιο, ακούστε τώρα, είναι ο Ολυμπιακός, λοιπόν, ο Αστέρας Τρίπολης, ακούστε ο Αστέρας, η Λάρισα και θέλει βέβαια τον Ατρόμητο, και τον Άρη να υπογράφουν κάτω από το τραπέζι, να μην μιλήσει κανένας. Ο Άρης πάλι εκεί δεν έστω. Αλλά εντάξει, επειδή τελείωσε το συμβόλαιο, να τον βάλει αυτό να υπογράφει και τα λοιπά. Ώστε να έχει αυτούς τους 7. Και τι λέει, η κυρία Νόβα. Εγώ λέει θα έχω μαζί μου τις κερδοφόρες ομάδες. Δηλαδή ο Ατρόμητος είναι η κερδοφόρα. Ναι, έχει πολλά εισιτήρια. Τι εστιαίο σήμερα, ρε παιδί. Ποιος μπορεί, τα λιγότερα εισιτήρια έχουν στου Ατρόμητους. Μέσο όρο 1.300 εισιτήρια, μωρέ! Είναι κερδοφόρα ομάδα! Πες, μωρέ, ότι ξέρεις, μωρέ, ότι μου πει ο Στρουμπουλός! Πες, γιατί δεν το λες έτσι! Πες, δεν το λες έτσι, μωρέ! Ο Πανιώτης ήταν κερδοφόρος πέρυσι! Ναι, ήταν κερδοφόρος! Πέρυσι! Ναι, ήταν κερδοφόρος! Ναι, και την Άρισα, ξέχασα, είναι και η Λάρισα μέσα στους 5 και θέλει να εντάξει λοιπόν και τον Άρη και όπως είπαμε και τον Ατρόμητο. Να ξέρετε. Αυτές τις κάνουν αυτά, έχουν τους 5, λοιπόν, να κάνουν και τους 2, 7, οι άλλοι λέει ψαχτείτε. Ψαχτείτε. Τον Αλαφούζο λες δεν τον έχει σίγουρο.
Ο Αλαφούς είναι μια, ξέρω εγώ, πρωτοστατή σε μια επανάσταση, όπως έγινε πριν λίγο καιρό. Τα 4 εκατομμύρια πέρυσι. Ναι, που τα πήρε στο τέλος και έφυγε μόνος του. Ήταν το προσύμφωνο που υπέγραψαν όλες οι ομάδες, το εκατομμύριο. Μα που είχε υπογράψει ένα εκατομμύριο προσύμφωνο. Μη σπάσει λοιπόν κανένας, λέει, τη συμφωνία μας, θα πληρώνει ένα εκατομμύριο. Για να δούμε φέτος. Μα σε καλό όμως σήμερα. Σε αυτό στηρίζει το Κουστούλα. Σε αυτό πάει και σε αυτό στηρίζει. Γιατί τότε δεν έχει αυτό να στηριχθεί, δεν τον πούλησε. Δεν τον πούλησε ο Αλαφούς, σκόδι και έφυγε. Σκόδι και έφυγε και πήγε στην Νόβα βράδυ και τα πήρε και όλος ντούκου. Τέσσερα. Ναι, τέσσερα και τα πήρε ντούκου. Και μπροστά. Τι να πλέσω. Τα ξέχασα. Τώρα το ίδιο μπορεί να κάνει. Αλλά θα φτιάξει, λέει, και το Παναθηναϊκός TV. Τώρα με Παναθηναϊκός Πάω TV, λέει, και τα λοιπά. Ναι. Θα σε πουλήσει, Κουστούλα μου, θα σε πουλήσει βραδιάτικα, ούτε θα το πάρει μυρουδιά. Ούτε θα καταλάβει πώ ήρθε. Καλά, τέλος πάντων. Ας ευχηθούμε να είναι όπως τα λέει λοιπόν ο Αλαφούζος και τα λοιπά, να είναι λοιπόν ο αρχηγός της Επανάστασης. Ας το ελπίσουμε, έτσι, ότι δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Θα τα δούμε όμως, γιατί εδώ θα είμαστε. Δεν πάμε για καλόγερη, όχι, πάμε, έτσι θα τα δούμε. Αυτά τώρα για την Νόβα, έτσι. Ο κύριος Παπαδόπουλος είδε τι κάνει, έτσι. Και σας είχα πει και την άλλη, ούτε να ακούει για Βόλο και Πανατολικό, ούτε να ακούει. Θα προτιμήσει να πάρει, να βάλει δύο ομάδες από Α2 παρά εμάς. Και βέβαια, ακούστε τώρα, έτσι θα καλά καθόλου ο Πας Γιάννας σήμερα, λοιπόν, με μια λιτή απόφαση, λοιπόν, έδιωξε, λοιπόν, ακούστε τώρα, τον Νικολιά και τον Ζιούλη. Τάκα τάκα. Σκαθάρισε. Και τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σταδιοδρομία. Αν το σχολείς πιθανά ο Χριστός Βασίλης, γιατί δεν μπορείς. Δεν ξέρεις τίποτα. Δεν ξέρεις. Δηλαδή έφερε να πάει στην Ποιος. Στα Γιάννηνα ήταν. Και σε εμάς ήταν. Ήταν να πάει. Ναι, ναι. Και σε εμάς ήταν αυτή. Και σε εμάς ήταν. Τέλος πάντων. Αυτά τώρα, παιδιά, έτσι δεν λέμε τίποτα. Εδώ τελειώσαμε πλέον με τα εξωτερικά, γιατί έχουμε και πολλά εσωτερικά και τα λοιπά. Να και τα πλάνα, λοιπόν, τα πλάνα Β. Βάζω σχεδιαστής. Τι. Τσαγκάλια και τίγρες. Ναι, θα τα πούμε τώρα. Θα τα πούμε. Έρχονται τσαγκάλια. Ναι. Λοιπόν, σήμερα έφυγε το Καρπινήσι, καλό ταξίδι. Λοιπόν, όλα να πάνε καλά, έτσι, μακριά από κορονοϊούς και τα λοιπά, έτσι, και όλοι μαζί εκεί και τα λοιπά, μακριά. Λοιπόν, τι να πούμε εμείς τώρα, δεν λέμε τίποτα. Ας τα αφήσουμε λοιπόν εκεί στην ησυχία τους. Θα κάνουν λοιπόν το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας και μετά, βέβαια, μάλλον δεν θα υπάρχει τρίτο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Ποιοι πάνε, να σας πω, για να δείτε και ποιοι δεν πάνε. Λοιπόν, πάει λοιπόν ο Αλβάρες, λοιπόν, έχουμε ο Αριγίμπη, έχουμε το Βέργο, έχουμε λοιπόν το Κνέτ, έχουμε το Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, πάει ο Λιάβας, είναι ο Λιάβας, ο Μάζουρεκ, ο Μαλής, ο Ματσόλα, λοιπόν, ο Ματσόλα. Ο Μεντόσα, ο Μπελεβόνης, βέβαια ο Μπελεβόνης λίγο πολύ, γιατί του βλέπουμε εδώ ότι θα πάει στους δανεικούς, αλλά θα τα δούμε λοιπόν. Έχουμε τον Οντάλσιο, έχουμε τον Δίας, τον Ντουάρτε, τον Περέιρα, τον Παρά, τον Ταχάρ, τον Σετιέν, λοιπόν έχουμε τον Τζανακάκη και τον Τσιγάρα. Αυτή είναι η ομάδα, παιδιά. Αυτή είναι. Άμα νομίζετε εσείς ότι ενισχύσατε πολύ την ομάδα. Όχι, είναι σε κάποιες τομείς, όχι. Εδώ η ομάδα, πρόβλημα, ναι, η ομάδα έπεσε τουλάχιστον έτσι, εμείς δεν το λέμε εμείς αυτό, το λέει ο κόσμος. Ότι από το χειμώνα που πήραμε αυτές τις μεταγραφές ενισχύθηκε η ομάδα. Βέβαια δεν κέρδισε τίποτα η ομάδα. Τι ενισχύθηκε, τι τίποτα. Κέρδισε το θετικό κομμάτι, ενισχύθηκε. Έγινε καλύτερη η ομάδα, έδεσε πιο καλύτερα. Μεσοεπιθετικά. Ναι, δεν έκανε κάναμε τίποτα. Όχι πίσω, πίσω ήταν αντάρα. Ναι. Με 45 γκολ τώρα και 50. Ναι, κάναμε τίποτα. Αλλά σημασία έχει ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή, παιδιά, αποδυναμώθηκε. Γιατί βλέπουμε ότι πρωτοκλασσά τα ονόματα τα οποία πήρε το χειμώνα για να βοηθήσουν και πως μας βοήθησαν, γιατί έστω και αυτή τη βαθμολογία κτλ. Φέτος λοιπόν δεν υπογράφουν. Και μένουμε τώρα με τον Ματσόλα, μένουμε λοιπόν με αυτά τα παιδιά κτλ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αδοκίμαστε. Γι' αυτό σας διάβασα ποιοι πήγαν να πάρουν και ποιοι δεν πήραν. Ποιοι δεν πήραν. Ούτε ο Μουνιός πήγε, ούτε ο Μουνιός, ούτε ο Μπαϊρούβιτς. Και οι δύο αυτοί δεν ανέβηκαν λοιπόν, δεν ανέβηκαν στο Καρπινήσι, κανένας από αυτούς. Έτσι. Βέβαια να σας πω ότι ο Δίας έχει κανονικά, γιατί το συμβόλαιό του είχε ανανεωθεί πρόσφατα, λίγη λοιπόν το 2021 το καλοκαίρι, άρα είναι μαζί, τον έχει και τα λοιπά. Αλλά εάν λοιπόν λέτε τώρα ότι αυτή, θα τα πιξέλθει αυτή η ομάδα λοιπόν σε όλα τα παιχνίδια του χειμώνα, το αυτό δεν ξέρω. Εκτός και αν το έχει πάρει λοιπόν, το έχει καταλάβει το ζητούμενο και λέτε πάμε έτσι και το χειμώνα βλέπουμε. Χωρίς αμυντικούς,
Χωρί τερματοφύλακα. Ναι, τερματοφύλακα θα πάρουμε. Με το ΚΝΕΤ τώρα είναι πάλι. Έτοιμο, όχι, είναι έτοιμο, έρχεται. Έτοιμο. Είναι έτοιμο, έρχεται. Ένα-δύο αμυντικού στόπερ πάντω χρειαζόταν η ομάδα. Χρειαζόταν. Και το Γενάρη χρειαζόταν, δεν πήραν. Και πόσοι στόπερ αξιολάτρευτοι είναι αυτή τη στιγμή στην, έξω στην πιάτσα. Εδώ και που παίρνει δε... στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν λέμε ονόματα εμεί γιατί θα πούνε α, κάνουν υποδείξει. Όχι, δεν κάνουν υποδείξει. Τα ξέρουν αυτοί πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν παίρνουν. Έχουν πει λοιπόν πώ γίνεται. Πώς γίνονται οι μεταγραφές του Πανατολικού. Έχουμε μια κατάσταση. Λοιπόν, τι θέλουμε αμυντικά, σε τραμπάκ. Πόσες είναι, πόσοι είναι, πέντε. Αυτός ο πρώτος πόσο θέλει, 500.000, σβήστουμε. Ο δεύτερος πόσο θέλει, 300.000, σβήστουμε. Ο τρίτος πόσο θέλει, 100.000, σβήστουμε. Και μένουμε με αυτόν που είναι 50.000. Του δεκάρου και του κουσάρου. Έτσι γίνονται λοιπόν. Έτσι, αυτά. Λοιπόν, απλά σας λέω ότι με 20 παίχτες αναβήκαμε πάνω. Αυτοί όλοι λοιπόν, και ο Μπελεβόνης μέσα, γιατί βλέπουν και ο Μπελεβόνης. Λοιπόν, με 20 παίχτες. Με 20 παίχτες ανεβήκαν. Κάνουν δεν κάνουν δίτερμα. Ναι. Για διπλό πήραν. Πήραμε από την ΚΑΠΑ 19. Έφυξε λοιπόν πλέον λίγα χρόνια. Που πήγε ο Πανατολικός, θα πάρουμε λοιπόν την ΚΑΠΑ 19. Πήραμε εκτάκτως τη 10 ΚΑΠΑ 19 για να κάνουμε δίτερμα. Για να κάνουμε δίτερμα. Πήραμε λοιπόν, πήραμε τον Κοντογιάννη, ακούστε. Πήραμε λοιπόν το. Τι λέει εδώ. Παρδαλό. Έχουμε Παρδαλό εμείς. Έχουμε Παρδαλό. Λοιπόν, πήραμε το Σκιαδά, απάνω λοιπόν πήραμε το Σκιαδά και πήραμε και το Σκόνδρα. Για να παίξουμε, βέβαια να σας πω ότι από αυτά τα παιχτάκια δύο, αν πάνε καλά θα γίνουν επαγγελματίες, έτσι από δύο, αλλά τι να κάνουμε, ας πω κάτι, τι επαγγελματίες μπορεί, τι επαγγελματίες, μία τους παίρνετε, την άλλη τους διώχνετε κτλ. Τι επαγγελματίες κάνεις. Τι επαγγελματίες. Δηλαδή, επειδή συμπλήρωσαν τα χρόνια λοιπόν τα οποία έχουν το δικαίωμα να γίνουν τα συμβόλαια κτλ. Τέλος πάντων, εντάξει. Απλά σας το λέω αυτό. Και βέβαια θα πάνε για δανεική, ακούστε γιατί μάζε που σας τα έλεγα εγώ. Και μου λέγατε, θα πάνε για δανεική, ακούστε τώρα. Θεοδωρόπουλος. Λοιπόν, έχουμε Μπακαδί μας. Πάει για δανεικός λοιπόν. Έχουμε Μπελεβόνης, γι' αυτό σας είπα εγώ. Έτσι, Μπελεβόνης εδώ τώρα. Έχουμε και δύο Μπελεβονέους. Λοιπόν, Μπελεβόνης, Φυτόπουλος, λοιπόν, ακούστε τώρα και Καλατζής. Αυτοί όλοι πάνε λοιπόν δανεικοί. Από τη μία λέμε, λοιπόν, δώστε τόπο στα νιάτα, από την άλλη. Δεύτερο έτη, δεν με έχει βγάλει τίποτα. Λοιπόν, αυτά παιδιά είναι, αυτοί λοιπόν πήγαν οι παίχτες του Καρπινήσι, πήγαν. Εμείς δεν βγάζουμε αυτά, έτσι. Δεν, απλά λέμε ότι η ομάδα, αφού σας το είπα και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι αν δεν υπογράψουν αυτοί οι παίχτες οι οποίοι ήρθαν το χειμώνα, ή αν δεν υπογράψουν, είπαμε, χωρίς να κάνω τη μεγάλη υπέρβαση στην ομάδα του Πανατολικού, γιατί όπως είπε και ο Μανώλης εδώ, ήταν και άλλα τα θέματα, ήταν αμυντικά, ήταν λοιπόν πώς και τα λοιπά. Έτσι, χωρίς, αυτό δεν, η ομάδα θα πέσει. Δυναμικότητα θα πέσει. Εκτός και να μας φυλάτε κάποια έκπληξη στις μεταγραφές. Ακόμα γιατί ακόμα έχουμε. Έτσι, αυτά τώρα όσον αφορά για το Καρπινήσι. Βέβαια στο Καρπινήσι θα σας πω ότι την Τετάρτη, για εσάς βέβαια που θέλετε την Τετάρτη, παίζουμε με τη Λαμία. Εδώ μεθαύριο. Φιλικό. Τετάρτη με τη Λαμία. Εδώ τη Λαμία. Και καπάκι λοιπόν την Κυριακή θα παίξουμε με τα Τρίκαλα. Με τα Τρίκαλα. Στο Καρπινήσι και αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Εντάξει, αυτά τώρα και η ομάδα θα επιστρέψει βέβαια 28 Αυγούστου. Έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. 23 Αυγούστου να πάτε στο Παναγία, πάνω, Προσώτησα. Μήπως τυχόν και βάλει το χέρι, πάμε καλύτερα φέτος. Να έχουμε και καμιά εύνοια στην κλήρωση. Στην κλήρωση, γιατί γίνεται πλησιάζει και η κλήρωση τώρα. Μας ανοίξει το γήπεδο να δούμε τον αγώνα. Μεθαύριο, σε 10 μέρες έχουμε κλήρωση. Έχουμε κλήρωση. Πάνε. Οι άλλοι πουλάνε διαρκείες, εμείς να πουλήσουμε διαρκείες. Πουλάνε διαρκείες λαθρέα όμως, Μανώλη. Χωρίς να έχουν χαρτιά στα χέρια τους, χωρίς να έχουν λοιπόν επίσημα από τους επιστήμονες ότι θα τους ανοίξουν τα γήπεδα, πουλάνε διαρκείας. Αλλά εγώ θέλω να δω αυτοί που αγοράζουν διαρκείας, τι θα κάνουν μετά, αν πει λοιπόν η κυβέρνηση, κλείνω, όχι, χωρίς φυλάθλους. Χωρίς φυλάθλους. Γιατί όπως πάει λοιπόν ο ιός του, γίνεται χαλάσμος κυρίου. Πώς τι θα πούνε μετά, ελάτε να πάρετε τα λεφτά σας, θα πούνε έτσι. Ποιο σα τα δώσει, ο Βόλος. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό. Βόλος. Βόλος. Αν τα δώσουν Καρυπίδη, πάνε οι Αριανοί. Έκαναν ουρά να πάνε να πάρουν διαρκεία. Εδώ λοιπόν, θέλω να πω ότι θα δω. Εκτός αν βάλει ποσοστά. Αν βάλει ποσοστά γηπέδων, ανάλογα τη χωρητικότητα, άλλο αυτό. Αν βάλει το 15 ή το 20% να είναι μέσα στα γήπεδα αραιά, ξέρετε και λοιπά. Σ κάθε θύρα να έχουν 100 άτομα κτλ. Άλλο αυτό. Άλλο. Θα δω όμως. Αυτό που λέει και τι θα κάνετε μετά. Άμα υπάρχει απογορευτικό. Τέλος πάντων. Και αυτά τώρα εντάξει. Και βέβαια αμέσως θυμάστε που σας έλεγα εγώ παιδιά.
ότι φεύγουν όλοι. Μόλις ακούσανε τα 20, ότι θα μειώσετε συμβόλαια 20%, έτσι γράψουν. Είπαμε εμείς εδώ και τα λοιπά, δεν είστε σημαντικοί εδώ, ότι όλοι κάνανε με μικρά πηδηματάκια, τι κάνανε πέρα. Λοιπόν, άρχισε λοιπόν ο Κέβιν πρώτος, ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Βγήκαν όμως, ακούς, Μανώλη, βγήκαν τα φιλοκυβερνητικά, ξέρετε, αυτά και έλεγαν δεν φεύγει κανένας του Πανατολικό. Δεν φεύγει κανένας. Τον αγάπαγαν. Ναι, ναι, ρε, αυτή είναι. Δεν φεύγει κανένας του Πανατολικό. Και ότι εμείς θα είχαμε παραπληροφορούσαν. Τώρα που φύγανε, ρε, τώρα που φύγανε, έντε χαθείτε μου, ρε, έντε χαθείτε μου, ρε, τώρα που φύγανε όλοι. Όλοι φύγανε. Τα τσακάλια εκεί ναι. Για να δικαιολογήσουν, να δικαιολογήσουν την ΠΑΕ. Τα λιοντάρια. Δεν φεύγει κανένα. Τα λιοντάρια, τώρα ξέρεις τι έρχονται, έτσι. Τώρα έχουν τα τάγκς. Τα τάγκς. Τώρα αλλάξαμε, τώρα έχουν τα τάγκς. Τώρα έχουν τα πυροβόλα, έχουν αυτοκινούμενα, τέτοια πράγματα έχουν. Τι παραμύθι θα φάμε πάλι. Αυτά τώρα, εντάξει. Πάμε σε ένα διαμυστικό και εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε πάλι. Εδώ είμαστε. Δεύτερο μικρό δικό μας, εδώ παρεούλα λοιπόν. Σήμερα έχουμε κινηθεί μας τον Μανώλη εδώ, καλά, εκμυτιλίνης λοιπόν. Δηλώνω άφηξη από εδώ και ύστερα. Τα κεφάλια μέσα. Τα κεφάλια μέσα. Βέβαια. Πλάκους χειμώνας. Ναι. Λες πως λίγο ζέστηκε, ζεστάθηκε λίγο το κουκαλάκι μας λίγο. Λοιπόν, ας πω τώρα, μια και έφυγε η ομάδα και πάει Καρπινήσι, λοιπόν, να ξέρετε, ιατρικά το λέμε, έτσι ιατρικά, ότι τελικά από τα. Από τις εξετάσεις τις οποίες έκαναν την Πέμπτη, την οποία μας πέρασε, τελικά ένας μόνο έχει λοιπόν, είναι μόνο ένας, ήταν δύο, αλλά πως τυλί τους έγινε, έφυγε ο κορονοϊός από πάνω, λοιπόν, τυλί τους. Ένας μόνο είναι τώρα, ένας ποδοσφαιριστής και τα λοιπά, ο οποίος βέβαια έτσι είναι στην άκρη και τα λοιπά, απλά λένε τώρα, τίποτε άλλο. Αυτά τώρα ιατρικά, έτσι. Βέβαια αυτό θα έχουμε κι άλλα, κάθε εβδομάδα, ξέρετε, είναι εβδομαδιαία αυτά. Είναι εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε κι άλλο. Ας ελπίσουμε ότι τελειώσαμε εδώ, με τον έναν. Εάν ελέγξουν τις συναναστροφές τους, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εάν δεν τις ελέγξουν, ο γενικός αρχηγός πρέπει να γίνει κέρβερος. Και αν τηρήσουν όλα τα αυτά που πρέπει, έτσι, όλα τις προφυλάξεις. Όχι, δεν το λέμε εμείς τώρα σε ποια παράκια πηγαίνουν από εδώ, όπως τα λέγαμε πέρυσι και πρόπερσι. Πρέπει να πάρετε πράγματα στα χέρια. Τώρα μπαράκια στους Καρπινήσι δεν έχουμε μαζί. Και εδώ όταν θα έρθουν. Τι, επειδή τα παράθυρα. Λοιπόν, αυτά έτσι δεν έχουμε. Έτσι δεν έχουμε. Έτσι, ένα κρούσμα έχουμε. Ένα κρούσμα. Πάει και αυτός, μας έφυγε Κώστα. Πάει και ο Ρώσα. Ο Ρώσα μας έφυγε. Πετρελαιάς. Ο Πετρελαιάς. Μας έφυγε λοιπόν ο Ρώσα. Πάει Κώστα. Τώρα. Τι είναι αυτό. Καλώς ήταν. Κλαίει αυτή, κλαίει αυτό. Κλαίει λοιπόν, πάει και ο Ρώσα, μας έφυγε και αυτό. Τώρα τι να κάνουμε, παιδιά. Είδατε λοιπόν τι γίνεται. Τα πετροδόλαρα, τα πετροδόλαρα, άσε που, Μανώλη, του έδωσαν και δεν ξέρεις, 1000 στρέμματα έρημο. Για να κάνει, να ψάξει να βρει πετρέλαιο μαζί. 500 χιλιάρικα πριν. Ωραίος. 500 χιλιαρικάκια. Και 1000 στρέμματα έρημο για να ψάξει να βρει πετρέλαιο. Είναι δικό του, παρχώρησαν εκεί, ψάξει, πάρε μηχάνημα, λέει να βρεις πετρέλαιο. Θα κάνει και πετρελοπηγή. Μια χαρά, 500 ήταν πολλά τα λεφτά τώρα, δεν μπορούσε να πιστεύει τώρα. Και παρόλο που έκανε κάποια, ξέρεις, έκανε για τον Πανατολικό, έκανε πίσω, πάρα πολύ. Βρέθηκε δηλαδή κάπου στη μέση για τον Πανατολικό. Από αυτά τα λεφτά τα οποία παίρνει, έκανε μια υποχώρηση. Μήπως ο Πανατολικός μπορέσει να του δώσει από τα 500 τα μισά. Όχι, είναι καλό. Και λέει ο Πανατολικός, δεν μπορούμε. Είναι είμαστε έξω. Ναι, έξω. Λοιπόν, αυτά έγιναν όσον αφορά. Δεν πειράζει, μωρέ, εδώ είμαστε. Θα ξανά. Λες και θα κάτσει εσύ κάτω λοιπόν. Με τις γκελεμπίες και με τα σαράκια. Δεν τα πας εσύ αυτά. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, πάλι θα ψάχνεις. Όχι, λοιπόν. Αν δεν πάρουν αυτό που θέλουν από τον παίκτη, του χρόνου θα. Το διώξουν, ναι, το διώξουν. Ναι. Πόσοι πήγαν εκεί πέρα, δεν θυμάσαι. Στον χρόνο απάνω φύγανε. Πήρε και τον Μάνταλο τώρα. Πάει μαζί, πάει και ο Μάνταλο. Στα ίδια, ναι. Πάει ο Μάνταλο, τι να κάνει ο Μάνταλο εκεί. Α, τέλος πάντων. Έτσι, ο Ρώσα αυτό ήταν, παιδιά. Γι' αυτό είπαμε, σας είπα, εσείς που λέγατε, δεν φεύγει κανένας. Όλοι φύγανε. Ο Κλάουζε, θυμάσαι, πήγε και στο εξάμεινο μέσα τον διώξανε. Ναι, τον διώξανε. Ο Κλάουζε, δεν το θυμάσαι. Στα πετροδόλαρα έχει πάει. Τέλος πάντων, αυτά τώρα έτσι, δεν μπορώ να πούμε τίποτα άλλο. Είπαμε λοιπόν ότι έκανε πίσω το παλικάρι, έτσι όσον αφορά μήπως λοιπόν γεφυρώσουμε το χάσμα των 500 χιλιάδων και τα λοιπά. Πού να, εδώ 250 χιλιάρικα,
να πάρει 250.000 ευρώ. Όλος ο προϋπολογισμός, των μεταγραφών μας. Παίρνει του μάνατζερ, παίρνει του γραφείου εκεί που τον έχει, μια εταιρεία τον έχει ιδιοκτησία. Όχι, θέλω να πω ότι έκανε πίσω. Δηλαδή δεν είπε εγώ τα παίρνω και σηκώνομαι και φεύγω. Βρέθηκε λοιπόν, αλλά δεν βρέθηκε, ήταν μεγάλη διαφορά. Όπως βέβαια να σου πω ότι μεγάλη διαφορά είναι και με το Μουνιό. Είναι μεγάλη διαφορά. Δεν γεφυρώνεται με τίποτα. Δεν γεφυρώνεται και αυτή. Δεν γεφυρώνεται και αυτός λοιπόν, μάλλον κατά 90% είναι μας αποχαιρετά. Γι' αυτό σας είπα εγώ ότι αποδυναμώθηκε η ομάδα. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς θα ήταν αυτοί οι παίχτες όλοι αυτή την χρονιά που μας έρχεται. Έτσι δεν ξέρουμε. Μπορεί να ήταν και χειρότερα, αλλά μπορεί να ήταν και καλύτερα. Να μπήκαν λοιπόν στο κλίμα, όπως έδειχνε ο Μουνιός, ο οποίος μπήκε στο κλίμα του Παναθηναϊκού. Μπήκε, λοιπόν. Μπήκε στο πιτσί. Έτσι θα το πω. Ακόμα. Πού είναι αυτός, αλήθεια. Πού βόσκεσαι, πού είναι αυτός, πού είναι. Δεν τον χάσαμε. Πού βόσκεις βρε. Δεν ακούς που σε φωνάζω. Ε, ξελαριάστηκα. Το Μουνιό ψάχνει αυτός. Πού είναι αυτός, πάει, τον χάσαμε. Μα χάσαμε και του Σουηδό ρε παιδί. Χάσαμε και του Σουηδό, τον άλλο. Πάει και ο Σουηδός. Τώρα θα πρέπει να βάλουν τα δυνατά. Είπαμε, εκτός θα μου πείτε, να σου πω κάτι όμως. Μήπως μάλλον έχουν και ένα δίκιο. Σε ποιο πρωτάθλημα να παίξουν. Αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα. Μήπως έχουν και ένα δίκιο. Λέει, πού να ρίξουμε, πού να επενδύσουμε. Πού να επενδύσουμε, σε τι να επενδύσουμε, σε ποιο πρωτάθλημα να επενδύσουμε. Αλλά δεν είναι έτσι. Όμως εντάξει, οι ομάδες έτσι από την ώρα η οποία έχουν πραγματικά έχουν μια διοίκηση καθαρή. Λοιπόν, Ντόμπρα και τέτοια δεν μπορεί να αφήσει την ομάδα λοιπόν να λες «Α, σε ποιο πρωτάθλημα να παίξω, σε ποιο πρωτάθλημα». Πρέπει να γίνει η ομάδα όπως πρέπει να συνεχίσει γιατί είναι ακόμα εδώ, καλά. Και δεν ξέρουμε και πώς θα μας πάνε τα αποτελέσματα, δεν ξέρουμε ποιος θα μας γραπώσει. Ο Μουνιέ ήρθε τραυματίας, τον περιμέναμε από θεραπεία, το, έτσι, του φέρθηκε καλά ο Πανετολικός. Του φέρθηκε καλά. Είναι μεγάλα τα λεφτά, πώς είπες πριν. Τώρα είναι το χρήμα όλοι. Το χρήμα. Είναι το χρήμα. Αυτό κάνει κουμάδι. Εμείς πόσο καιρό λοιπόν, τον περιμέναμε. Δεν μπορούσε τώρα πραγματικά να πει ο Ρώσα ότι εγώ παίρνω 500 χιλιάρικα στα Εμιράτα και πανελληνικέ εντάξει, άι, δω μου 100 εσύ. Πού είναι μεγάλη διαφορά. Όχι, έτσι. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το Μουνιό. Πει, κοίτα να δεις, εντάξει, με τον Μπαϊρόβιτς δεν μας ενδιαφέρει. Με τον Μπαϊρόβιτς λίγο πολύ μας ενδιαφέρει. Αλλά περισσότερο τώρα με το Μουνιό. Εντάξει, έδειχνε ότι. Όχι ότι έκανε και αυτό έτσι μια φορά. Ένα μισό παιχνιδάκι έπρεπε. Απλά όμως εντάξει, μέτραγε. Σαν μεταγραφή, μέτραγε λοιπόν σαν ποδοσφαιριστής μέσα στην ομάδα κτλ. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Έτσι. Αυτά. Απλά το λέω αυτό γιατί βγήκαν ορισμένοι και λένε παιδιά, εντάξει και τι κάναν αυτοί κτλ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μέχρι προχθές λέγατε άλλα. Ότι αυτοί ήρθαν και λοιπόν έδειξαν ένα άλλο Πανατολικό, εσείς ήδη τα λέγατε. Εμείς δεν λέγαμε τίποτα. Τα λέγαμε. Ένα άλλο Πανατολικό. Και τώρα που φεύγει ένας ένας, μα δεν πάει να φύγει. Τι έκανε αυτός, τι έκανε ο άλλος, τι έκανε εκείνος, τι έκανε ο ένας. Έτσι λέτε και με τους μικρούς. Έχετε ένα συνήθειο, εμείς εδώ στο Αγρή να λέμε με τους μικρούς. Μόλις βάλουμε τους μικρούς λοιπόν και παίρνουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα, είδες μωρέ τα άλλα, είδες τα πιτσιρίγια τι κάνουν και τα λοιπά και τα... Μόλις κάνουν το παιχνίδι λοιπόν και τα λοιπά, μωρέ που να πας με αυτά, κρατάτε λίγο παλάτσα, Αυτό που είπαμε όλοι, όταν ήρθατε εσείς μας τα βγάζετε, ο ένας λοιπόν είναι Αλεπού, ο ένας λοιπόν τους Περσινούς και φύγανε από το χειμώνα οι μισοί. Ο ένας είναι λιοντάρι, ο άλλος είναι τσακάλι, ο ένας τώρα αρχίζεται. Ο ένας είναι τάγκς, ο άλλος είναι λοιπόν όλμος, αρχίζεται τώρα πήγαμε στα πολεμικά υλικά. Τα γκολ που έβαλε ο Μουνιέ ήταν πείμα, έτσι, ήταν γκολάρες. Ναι, πλάκα στην πλάκα ήταν γκολάρες. Από εκεί πέρα όμως, εντάξει, είπαμε ότι αποδυναμώθηκε η ομάδα. Τώρα που το καταλάβει. Γιατί εσείς δεν θα πείτε, ρε μάγκα, έλα εδώ εσύ, εσείς εκεί που κάθεστε, να τη φέρετε από 100.000, βάλετε έτσι και να πάρουμε καλύτερους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι έτσι όμως. Έτσι, εμείς δεν διοικούμε, απλά λέμε. Έτσι, απλά τι είναι. Έτσι, απλά. Κάτι θα έχει στο μυαλό του και ο Χάρης. Ναι, τέλος πάντων. Και να σου πω κάτι, τα είπαμε για το Μουνιό και τα λοιπά, έτσι δεν υπάρχει τίποτα τώρα, πάμε προς εδώ. Το Μπαϊρόβιτς πάλι που είναι. Μπαϊρόβιτς. Πάει το. Γίνανε και αυτός. Και τώρα βέβαια, ακούστε παιδιά, έγιναν τα πρώτα λάθη, να ξέρετε, στην ομάδα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Για να το περάτε στον Τούκο. Αν το περάτε στον Τούκο, δεν ξέρω αυτό. Έτσι έγινε. Μέσα σε ένα μήνα, 1,5 μήνα, διώξαμε τρεις τερματοφύλακες.
Δεν το καταλάβατε, δεν το καταλάβατε. Η κατάρα του Κυριακίδη. Ναι, ναι. Κυριακίδης, Φερνάντες, ο άλλος ο κάτω αυτό. Γιανακόπουλος. Τρεις τερματοφύλακες. Σε ένα μισή μήνα. Που έπρεπε ο Ολυμπιακός να ψάχνει τώρα να βρει ένα σέντρα μπακ ή να πάρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά την άμυνα. Και τώρα ψάχνει μια τερματοφύλακα. Άρχισαν τα λάθη. Εσείς μην το παίρνετε για λάθος. Θα πείτε, τα λεφτά έχουμε. Θα πάρουμε το πολύ σημαντικό, το Μελίσσα. 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 Θα πάρουμε το Μελίσσα. Μελίσσα. Ασέ. Τι είναι αυτό. Όχι μόνο, τι βάζει εκεί μόνο. Τι Μελίσσα βάζει μόνο. Το Μελίσσα, θα φέρουμε το Μελίσσα. Λοιπόν, είναι έτοιμο, λέει, να του ο κύριο. Είχε δώσει το λόγο του, λέει ο Φερνάντες. Μα τώρα είναι μια σοβαρή ομάδα. Δεν στηρίζεται στο λόγο. Στηρίζεται στα χαρτιά και στις υπογραφές. Που κι αυτά αναιρούνται, έτσι. Τώρα τι λέει, είχε δώσει ο Φερνάντες το λόγο του. Ποιος είναι η κουβέντα αυτή, λέει. Στο λόγο του Πανατολικού. Ναι, αλλά το λόγο του θα γυρίσει. Δεν κατάλαβε. Και ο Πανατολικός είχε δώσει το λόγο του στο. Αυτό σου λέω, ποια είναι τώρα. Γιατί έτσι η μείωση των συμβολέων ήρθε μετά από το λόγο. Η μείωση των συμβολέων ήρθε μετά το λόγο. Και ο Πανατολικός είχε δώσει το λόγο. Έτσι. Σοβαρά, και οι δύο αυτοί τα είχαν βρει. Αλλά μετά ήρθε η μείωση. Και βέβαια τα βρήκε και τα λοιπά. Ό,τι είναι γραφτό τώρα. Είπαμε, όλοι αυτοί φύγανε για χρηματικά. Όχι ότι ξέρει, δεν έχουμε αεροδρόμιο ή δεν έχουμε αυτά. Ή που λέγατε εσείς, δεν θέλει να κάτσει, λέει η γυναίκα του Ντάουν, δεν ξέρουμε αν ήταν και παντρεμένο ή του Μουνιά. Αυτά είναι αηδίες. Αηδίες πράγματα. Αηδίες πράγματα. Το χρηματικό. Δηλαδή τώρα τι έφυγε ο Ρος, έφυγε λοιπόν γιατί δεν ήθελε το γυναικάκι να κάτσει η Φιλανδία του. Έφυγε το χρήμα. Το ίδιο γίνεται και με τον Μουνιό, το ίδιο θα γίνει και με τον Μπάιροβιτς. Όλοι. Για το χρήμα, παιδιά. Το χρήμα είναι. Το χρήμα. Ας την οικογένεια. Η οικογένεια, αν πάρει τα χρήματα τα οποία θέλει ο ποδοσφαιριστής, όχι θα κάτσει μαλαχά. Κάτσε, κάτσε, κουτούλα μου θα κάτσει. Το χρήμα είναι. Δώσ' του εσύ αυτά που πρέπει και θα δεις αν κάθεται. Τέλος πάντων, εντάξει. Απλά είπαμε, έχουμε μειωμένο budget φέτος, έτσι, από ό,τι ήταν το περσινό. Θα δούμε πού θα έχουμε πάει. Μειωμένο και πού θα πάει και πού θα πάει. Έτσι, απλά. Έτσι, αυτό όσον αφορά για τους θερματοφύλακες. Τώρα. Δεν υπάρχει κι άλλο, είναι ελεύθερο. Να, αλλά γιατί είναι αυτό. Να, μπορούν. Είναι ελεύθερο. Έμεινε λοιπόν, ελεύθερο. Πάρτε ρε παιδί. Στην καλύτερη ηλικία είναι. Α? Στην καλύτερη ηλικία. Ορίστε, μια χαρά είναι. Πάρτε τον μπουφό να τελειώνουμε. Τι να κάνουμε. Α, πούμε και κανένα καλαμπούρα, περάει η ώρα. Έτσι, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ελεύθερος έμεινε, θέλει να μείνει και ο Μέση. Λες να έρθει εδώ. Λες να έρθει. Ε, και ο Μέση ζητάει να μείνει ελεύθερος. Να μιλάει με τον Πανετολικό, λες. Μανώλη, έχασαν τον άλλο μέσα από τα χέρια μας του Ολυμπιακού μου, τον Τζιμίκα μου. Τον έχασαν μέσα από τα χέρια μου. Πεχτάρα. Τον έχασαν μέσα από τα χέρια μας. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σας πω τώρα, μία εκεί είμαστε λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, να ξέρετε ότι το φίλο μας το. Μελίσσα, γιατί εκεί θα κατασταλάξουμε, έτσι, Μελίσσα, εκεί θα κατασταλάξουμε, έτσι, έπαιζε στη Λαμία, έχει παίξει ένα χρόνο, μετά πήγε στο Βόλο, πάντα δανεικός. Αλλά τώρα επειδή εμείς δεν θέλουμε να φανούμε έξω στην πιάτσα ότι παίρνουμε δανεικούς, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πρέπει να τον άφησε ελεύθερο σήμερα. Τώρα το απόγευμα πρέπει να μείνει ελεύθερο από τον ΠΑΟΚ, έχει δώσει, τα έχει βρει όλα, λέει, με τον Πανατολικό. Καλώς είναι, καλώς είναι. Ναι, καλώς είναι, μια χαρά είναι. Καλώς είναι. Τουλάχιστον με το ΚΝΕΤ υπάρχει κάποια διαφορά, έτσι. Έλληνας είναι, δικός μας είναι. Εντάξει, όχι ότι έχουμε τίποτα με το ΚΝΕΤ κτλ. Απλά λέμε. Αφού δεν μας κάνει τη δουλειά, ρε πάνω. Ναι, ναι. Από τη στιγμή που δεν σου κάνει τη δουλειά. Να είναι μέσα στο γήπεδο, ναι, αυτός που πρέπει. Έτσι, ο κύριος που βλέπετε λοιπόν, είμαι στο παραένα. Μπορεί και απόψε να σκάσει, να σκάσει υπογραφή, μπορεί και αύριο να σκάσει υπογραφή, εκτός απρόπτου. Γιατί καμιά φορά μπαίνουν κάτι ζυζάνια άλλες ομάδες μέσα και τους αρπάζουν. Τους αρπάζουν. Μπορεί να τα ακούσουν μπέρος πάνω, πού πάνε, εγώ σε τάιζα ένα χρόνο, έλα εδώ, και τα λοιπά. Αυτό κούγες. Λέμε, κούγες, απλά λέμε έτσι, γιατί τώρα εντάξει. Ας έρθει λοιπόν, καλά είναι, καλώς να έρθει και τα λοιπά, αφού είναι και ελεύθερος. Και βέβαια, να σας πω ότι όλες οι ομάδες, ο Πανατολικός είναι η μόνη ομάδα που δεν κράτησε τον κορμό της, να ξέρετε. Η μόνη ομάδα. Όλες οι άλλες ομάδες της Α κατηγορίας, όλες κρατήσαν τον κορμό. Η μόνη ομάδα που δεν κράτησε τον κορμό είναι ο Πανατολικός. Ο τρίτος χρόνος είναι αυτός. Τέταρτος. Εδώ δεν μας συμφέρει. Έχω χάσει το λογαριασμό. Ναι, γιατί εδώ είδες, μπαίνει κόσμος, έρχεται, δεν καταλαβαίνουν πότε έρχονται και πότε φεύγουν. Δεν συνηθίζουν και αυτοί, ρε παιδιά. Πού να πάνε, σε ποιο μπακάλι που να πάνε, σε ποιο φούρνο να πάνε, σε ποιο να πάνε. Δεν μπορούν να συνηθίσουν. Μέχρι να έρθουν εδώ, φεύγουν. Κάθε χρόνο αυτή η δουλειά γίνεται. Δεν μπορεί ο Πανατολικός να κρατήσει κορμό. Είναι λοιπόν λογιστικό, δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι γιατί πρέπει να φύγουν, να έρθουν άλλοι ποδοσφαιριστές, έτσι που λέμε εμείς για τα βιβλία εσόδων, εξόδων μιας ΠΑΕ. Λέω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Η μόνη ομάδα φέτος που δεν κράτησε τον κορμό της είναι ο Πανατολικός. Όλες οι άλλες ομάδες τον κρατήσαν.
Τι να κάνω. Εντάξει. Προχωράμε. Οι φίλοι μας η Μπενφίκα δεν έχει να μας δώσει τίποτα, μωρέ. Ποιος? Οι φίλοι μας η Μπενφίκα. Οι φίλοι μας. Πάει, τη χάσαμε γι' αυτή. Οι φίλοι μας. Πάει, πάει, φίλοι. Τόσες υπογραφές. Μας άλλαζε που φανέλες. Ναι, ναι, ναι. Τόσες συνεργασίες. Πώς μας άφησε ακόμα, πώς μας άφησε τον Γκλέσιο. Τον Τάλσιο, συγγνώμη. Πώς μας τον άφησε ακόμα. Έλατε. Πώς τον άφησε ακόμα. Άρα κάτι σχέση έχουμε. Α, έχουμε λες. Τέλος πάντων. Τώρα να σας πω κάτι. Τα μπέρδεψε, παιδιά. Και βέβαια, να σου πω, θέλω να πω δύο λόγια για τον Περέιρα. Έτσι, για δύο λόγια για τον Περέιρα. Αυτό το παλικάρι, Μανώλη, αυτό το παλικάρι εδώ, έχει κερδίσει μια φορά το στοίχημα της ζωής. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει. Ναι. Λοιπόν, όχι, δεν διαβάζεις. Αυτό το παλικάρι, κοιτάξτε να δεις, δεν λέμε το κάνουμε από λύπηση, από τέτοια, έτσι δεν το κάνουμε. Το κάνουμε λοιπόν ανθρώπινα και τα λοιπά. Το παλικάρι αυτό στα 12 μέχρι 14-15 είχε περάσει μια φάση λευχημίας. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ναι, εμείς αυτό θέλουμε, περισσότερο να είναι καλά στην υγεία του, έτσι, αλλά ελπίζουμε ότι αν το βοηθήσουν και αν αυτό, να βγει και πάλι νικητής, έστω στο ποδοσφαιρικό του μακάρι. Αυτό. Να βγει μακάρι λοιπόν. Αυτό ήθελα να σας πω, παιδιά, έτσι, γιατί όταν βλέπεις τέτοια πράγματα, οπ, παγώνεις λίγο. Βέβαια θα μου πεις, εδώ έχουμε ποδόσφαιρο, έτσι, παίζουμε ποδόσφαιρο. Δεν παίζουμε, τι να κάνουμε όμως. Συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Απλά ήθελα να σας το πω, έτσι, για να μην σας πω ότι... Λοιπόν, έτσι, τον Κολοβό, τώρα τι θα κάνουμε εδώ, θα πάρουμε τον Κολοβό, τον Κολοβέτσο. Και τους δύο μόνο. Και τους δύο. Ναι. Και τους δύο. Κολοβός είναι αυτός που είχε από το Μπανιόνιο. Που είχε παραπάσει στον Παναθηναϊκό, λέει, γιατί είναι καλή... Όχι, συνεντεύξεις και αυτές που έχω ακούσει πάντοτε από παλιά, είναι καλό παιδί. Είναι καλός χαρακτήρας, είναι ήρεμος, δεν δημιουργεί προβλήματα. Σε καμία ομάδα δεν δημιούργησε προβλήματα ποτέ, δεν καβάλισε το καλάμι. Είναι για πολύ μαζεμένο παιδί. Μακάρι, μακάρι να έρθει. Παρόλο που δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια, έτσι, δεν έπαιξε και αυτό, παρόλο που αυτό κάθονταν, έκανε υπομονή. Δεν ξέρεις, τώρα μπορεί να έπεσε σε κλίκες, μπορεί να έπεσε σε 1002, έτσι εκεί που πήγε. Έτσι, ήταν ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής πάντως. Μαχητικός πολύ και καλός χαρακτήρας. Μακάρι. Μακάρι, θα δούμε, θα το δούμε. Λοιπόν, αυτά τώρα όσον αφορά, έτσι, και να δούμε, θα μας φέρουν, ξέρεις, μπλάνο δεν έχουμε φέτος. Δεν έχουμε μπλάνο, όπως ήταν, μας έφερε κάθε χρόνο ένα μπλάνο, μας είχα φέρει το Χαριστέα, ένα μπλάνο, να πουλήσουμε τα διαρκείας, αλλά μάλλον δεν έχουμε διαρκείας, ούτε μπλάνο δεν έχουμε, ένα όνομα και τα λοιπά, να πούμε, να, ήφεραμε και εμείς ένα όνομα μεγάλο και τα λοιπά, δεν έχουμε διαρκείας, τι το κάνουμε, τι μας νοιάζει, Πρώτα λοιπόν έφεραμε ένα μπλάνο να πάρουμε κανένα διαρκεία. Έτσι δεν είναι τα πράγματα. Φέραμε τον Καμαρά, ξεκίνησε παίζει Β' Εθνική Σουηδίας. Ας πάνε να τον φέρουν, μωρέ. Β' ή Γ' Εθνική παίζει. Με τα πόδια θα έρθει. Εκεί άμα σου πει ένα γρίνιο, με τα πόδια. Τουλάχιστον αυτό ήταν αγαπητό να το πει. Ναι, με τα πόδια θα έρθει, σου λέω εγώ. Θυμάσαι που λοιπόν είχε κάνει μια δήλωση. Είχε κάνει μια δήλωση, έρχομαι και χωρίς συμβόλαιο. Έρχομαι στο αγρίνιο και χωρίς συμβόλαιο. Ναι, πάει και όλες τις αρέσεις του αμυνικιάσει λοιπόν βίλα, πέρασε τον Ντουγρί και τα λοιπά, δημάστε λοιπόν, κοίταγε τη λίμνη, μια χαρά ήταν. Τον προσέξαμε όμως, τον κάναμε και καλά, τον κρατήσαμε σχεδόν ένα χρόνο τραυματία και τα λοιπά. Εκεί πάντως ξεκίνησε παίζει. Εκεί παίζει. Άρα δεν είναι χαζί και αυτοί, καλά πρέπει να είναι. Εκεί παίζει. Και βέβαια να σου πω κάτι, το διάβασα και αυτό. Εντάξει, είπαμε ρε παιδιά, να κάνουμε, κάντε αυτά, γράψτε τα θέλετε. Γιατί ακούστε, άκουσε Μανώλη, λοιπόν, γκρινιάζουν λέει στην Αργεντινή, γιατί έφυγε λέει ο Περέιρα. Έλα. Λες να έχουμε κανένα διπλωματικό επεισόδιο. Ξέρω. Λέει, πιαστούμε σε πόλεμο. Γιατί και για τον Άλβαρες, τους τώρα, πιαστούμε, ο Τσατσαρίτσας πέρυσι τα ίδια λέγανε. Λένε, που φύγει, λέει ο Τσατσαρίτσας. Λες να έχουμε κανένα τίποτα. Να έρθουν οι Αργεντινοί με τίποτα αεροπλανοφόρα εδώ. Έχουμε επαναστάτες. Για βρέστε μου ένα μωρέ. Ένα ΜΜΕ, βρέστε μου. Λοιπόν, αυτό που να λέει αυτό το πράγμα. Ότι επαναστάτησαν λοιπόν οι Αργεντινοί γιατί έφυγε ο Περέιρα. Είπα, μην το ξέρετε. Άντε να καθείτε πριν. Άντε να καθείτε πριν. Θα το δούμε στο χορτάρι. Θα το πάει εκεί. Εμείς θέλουμε πραγματικά, ειδικά αυτό το παιδί, μια και έχει περάσει πολλά από τη ζωή του, ειδικά αυτό το παιδί, πραγματικά να μας βγάλει τα μάτια.
Και κάθε μακάρι... φορά αυτό να βγάλουμε και λεφτά από αυτό. Μακάρι να είμαστε και στο γήπεδο να τον στηρίξουμε ακόμα περισσότερο. Ναι, να βγάλουμε και λεφτά. Μακάρι. Αλλά μην μας γράφει τώρα. Γκρινιάζουν οι Αργεντινοί. Τι γκρινιάζουν. Εδώ δεν γκρίνιασαι για του Μέση. Δεν γκρίνιασαι για του Μέση. Πώς μας βγάλουν από τα ρούχα μας. Άστο τώρα. Και είμαστε και ήρεμοι σήμερα. Πολύ, έτσι, πολύ. Έτσι είμαστε και ήρεμοι. Σε καταστολή. Συγγνώμη. Και βέβαια, εντάξει, μας είχατε σκοτήσει τον έρωτα, ρε παιδί. Μας είχατε σκοτήσει τον έρωτα. Φτιάνει γήπεδο Πανατολικός, καινούργια γήπεδα κτλ. Κτλ. Φτιάνει λοιπόν αυτά. Μεγαλώνει λοιπόν. Μετά μας το γυρίσατε γιατί καταλάβατε. Λοιπόν, και είπατε, α, το Εμιλέον κτλ. Τι γήπεδο φτιάνει. Ενίκιο πάνω. 5 χρόνια ενίκιο το πήρε. Τα χωράφια φτάνει 5 χρόνια ενίκιο. Στην κυρία Τριανταφύλου. 5 χρόνια. Και με το χαρτί που λέει ότι όταν θα φύγει ο Πανατολικός από εκεί, θα τα αφήσει όλα πως είναι. Χορτάρια, περίφραξη κτλ. 5 χρόνια. Αν μας λέει ψέματα τώρα οι άλλοι, δεν ξέρω. Απλά. Έτσι. Θα το δούμε. Απλά. Μας είχε Πανατολικός, φτιάνει γήπεδα, τα βάζατε κτλ. Τώρα το γήπεδο το φτιάσατε εδώ πάνω. Πού τα έργα. Πού είναι η εξέδρα. Ποια εξέδρα. Το μουσείο που είναι. Ποια εξέδρα, είναι ακόμα τις υπογραφές. Γιατί επικοινωνήσαμε την άλλη φορά με έναν κάτω στην περιφέρεια και λέει: παιδιά, αυτόν τον φάκελο τον είχε άνθρωπος, λέει, τον είχε λοιπόν υπάλληλος εδώ που είχε κορονοϊό. Τον έφυγε ο Λύκος. Τον έφυγε ο Λύκος. Τον κάνανε αμπουστήρος. Τι αστεία πλέον σήμερα. Μα γύρναγε τα μαγαζιά της περιοχής γύρω-γύρω στη γειτονιά και τους έλεγαν θα ξεκινήσουν τα έργα. Δεν κοροϊδεύαν εμάς, κοροϊδεύαν και τον κόσμο γύρω-γύρω από το γήπεδο. Έχει μαγαζιά. Αρχίζουν τα έργα τώρα και τα... Αρχίζουν τα έργα τώρα. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Για εμάς, αυτό σημαίνει ότι σας φροντίζουμε. Επικεντρωνόμαστε στην απόλυτη ικανοποίησή σας. Για το σκοπό αυτό, ανανεώνουμε και ανταλλάσσουμε γνώσεις συνεχώς. Είμαστε τεχνίτες, προσιλωμένοι στην καινοτομία. Αγαπάμε τη δουλειά μας. Και όσον αφορά τα κρυσταλλά σας, που σπάνε, ραγίζουν, καταστρέφονται ή παραβιάζονται, θέλουμε να επαναφέρουμε τη λειτουργία τους με τα καλύτερα υλικά και τις κορυφαίες πρώτες ύλες. Για να αποκαταστήσουμε την ορατότητά σας στον δρόμο και να σας κρατήσουμε ασφαλείς. Μια παγκόσμια μάρκα που προσφέρει τοπικές υπηρεσίες. Βρείτε μας σε όλη την Ευρώπη. Πάντα δίπλα σας, μιλώντας στη γλώσσα σας. Τηλεφωνήστε μας. Το 1978 τίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες γραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα, φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πόστο Βέρντι. Επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι στο Αγρίνιο. Παπαστράτου 50. Ζεστασιά και οικονομία πηγαίνουν μαζί.
Στη Βιοκαρπέτ πηγαίνουν και σας φτιάχνουν ατμόσφαιρα. Υπέροχα σχέδια, ολοζώντανα χρώματα για κάθε στυλ. Ξεχωριστές προτάσεις σε χαλιά και μοκέτες, αλλά και μεγάλη ποικιλία σε λευκά είδη σπιτιού. Βιοκαρπέτ στην Κύπρο 14 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47575. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο το Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή. Βιοκαρπέτ, Γεώργιος Πατσέας, Γιάννα Σιμακοπούλου. Στρώνει τις καλύτερες τιμές. Teach our children. Μωρό μου, θα παραγγείλουμε. Θα παραγγείλουμε. Αν θες να φας από το ψιστήρι, δεν χρειάζεσαι πολύ ψιστήρι στο μιλητό. Ψιστήρι. Γεύσεις για όλα τα γούστα. Πίτα στη σχάρα. Σαλάτες και παστί πίτα. Μερίδες, καλαμάκια, σάντουιτς. Ψιστήρι. Διανομή στο σπίτι ή στη δουλειά σας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το βράδυ. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 26410 30.000 για να σας ενημερώσουμε για τα πιάτα ημέρας. Ψιστήρι. Κόμβος Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Ένα ψιστήρι όλο γεύση. Και βέβαια, μία και ήμασταν στα έργα τα οποία θα, και την άλλη και στην προηγούμενη εκπομπή τα είχαμε πει πάλι για τα έργα και τα λοιπά. Λέμε, μήπως τυχόν τα χρήματα πήγαν αλλού. Μήπως αυτά τα χρήματα, το 1.300, πόσο ήταν, 1.200 αυτό, πήγαν σε άλλα έργα. Λέω ρε παιδί μου, μήπως μας τα πήρε πάλι η περιφέρεια και τα ρίξε τίποτα στην υγεία, τα ρίξε τίποτα. Μήπως τα ρίξε τίποτα λόγω κορονοϊού. Λέμε ρε παιδί μου. Και εμείς περιμένουμε εδώ λοιπόν, περιμένουμε σαν τη δευτερία να μην το πω, λοιπόν περιμένουμε τα έργα. Περιμένουμε κανένα καινούριο άλλο τώρα. Αλλά αυτά νομίζω ότι τα λεφτά δεν είναι. Στις επόμενες εκλογές. Στις επόμενες εκλογές, μάλιστα. Και μία και έχουμε ακόμα, να σας πούμε ότι μην υπολογίσουμε το Μουνιέ, να σας πω ότι αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ο σχεδιαστής έβαλε, λέει, ακούστε, σε λειτουργία το πλάνο Β. Επιστήμη. Πάστα να πάρε. Τι ήταν αυτό που είπες τώρα. Τι Πάπυρος Λαρούς, τι μου λέτε τώρα, τι μου λέτε, τι μου λέτε. Αυτά άλλα καλά. Αυτό είναι ρε παιδιά. Αυτό είναι. Έβαλε ο σχεδιαστής, μία και δεν υπογράψανε όλοι αυτοί, πλάνο Β. Αυτά είναι πράγματα. Αυτά. Το πάνε είναι να έχεις το πλάνο Β, το πλάνο Γ, το πλάνο λοιπόν να παρακάνω, να φτάσουμε μέχρι το όμικρο, πλάνο Κ κτλ. Αυτά είναι. Έχεις πλάνα. Άμα έχεις πλάνα μέσα σε μια ομάδα, άμα έχεις πλάνο, δεν σε νοιάζει τίποτα. Δεν σε νοιάζει. Τώρα βάλαμε τώρα ποιο είναι το πλάνο του Β. Α? Ξέρω εγώ. Ότι θα έχουμε Β ομάδα. Αυτό δεν ξέρω. Θα έχουμε γάμα ομάδα, θα έχουμε αλφα ομάδα. Δηλαδή αφού το πλάνο αλφα μας έφυγε, το λέτε μόνοι. Το πλάνο αλφα μας έφυγε, τώρα θα βάλουμε το πλάνο β. Εκτός και αν είναι τίποτα φαρμακερό αυτό το πλάνο. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ ρε παιδιά. Βάλει ο σχεδιαστής πλάνο. Λοιπόν, θα τελειώσει όλα τα πλάνα. Όλα τα πλάνα, θα τελειώσει και τα λοιπά. Την Μπαμπινιώτης, τι λέω, την Μπαμπινιώτης αυτά που λέτε εδώ. Μην κλαίμε και λέμε στην κουλούρα στο μηδέν πάλι. Ναι, και περνάνε οι αγώνες και περνάνε οι εβδομάδες. Πλάνο, πάντως θα έχουμε πλάνο. Θυμάσαι πως κλαίγαμε πέρυσι. Πάντως φέτος, Μανώλη μου, έχουμε πλάνο Β. Φέτος, παιδιά, θα λειτουργήσουμε με το πλάνο Β. Για να δούμε. Πέρυσι δεν ξέρω τι ήταν το πλάνο. Άστο, να μην το αυτό, με το ξαναρχόμαστε πάλι. Πλάνο Κάστρο. Πλάνο Κάστρο, ναι. Λοιπόν. Αυτά, τώρα εντάξει, παιδιά, τι να πούμε, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τώρα, να πάμε και λίγο στα υπόλοιπα, έτσι ας το αφήσουμε την ομάδα πάνω του, λοιπόν, καλό πήγε και τα λοιπά, αρχίσει προπονήσεις, να δούμε και πώς θα πάει στα φιλικά, ωραία και τα λοιπά, και μετά εδώ θα είμαστε πάλι, δεν πάμε για φαντάρι εμείς, εδώ. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε, Μανώλη, έχουμε και τους πατρινούς τώρα. Έχουμε και τους πατρινούς, οι οποίοι βλέπουν το εκπομπές μέσα τα κουμπιουτέρια, και μας αυτό, αλλά την Παναχαϊκή. Εμείς θα πούμε την Παναχαϊκή. Έχετε εκεί πέρα τόσα άτομα εκεί πέρα, γίνεται χαλασμός. Τέσσερα κανάλια έχετε, πέντε εφημερίδες και τα λοιπά. Εμείς θα τα πούμε εδώ. Α, λέει, ξέρεις τα λένε, λέει όπως γουστάρουν. Καλά, ωραία, τι να πούμε.
τι να πω. Λοιπόν, έχουμε να πούμε λοιπόν στους φίλους μας εκεί ότι το Σάββατο στην Πάτρα έχουμε, παιδιά, ακούστε, έχουμε συνέντευξη τύπου. Ομαδική. Ομαδική, λοιπόν, ομαδική. Έχουμε λοιπόν και τον Αλευθερόπουλο μαζί, έχουμε λοιπόν Αραβίδη. Και τον Μπάρλο, έχουμε και. Ναι, είναι και ο αρχηγός, δεν σα είπα εγώ ότι θα είναι ο αρχηγός. Εσάς σας το λέω. Πατρινούς, δεν σα είπα εγώ. Αραβίδης θα είναι ο αρχηγός. Και οι τρεις λοιπόν θα είναι εκεί, θα κάνουν λοιπόν συνέντευξη τύπου, θα πάνε τα ΜΜΕ. Έχουμε λοιπόν θέματα, στόχος στην ομάδα. Προσέξτε, στόχος. Τι θα κάνουμε στόχος φέτος κτλ. Έχουμε λοιπόν ζήτημα προετοιμασίας. Αν θα υπάρχει δεύτερο στάδιο, ξέρετε, να πάμε λοιπόν και εμείς στο Χαρπινήσι, γιατί πέρυσι είχαν πάει και τα λοιπά. Λοιπόν, και υπάρχει και τρίτο οι μεταγραφές. Θα συζητήσουμε δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα και τα λοιπά. Λίγο πολύ έχει ξεκινήσει. Πήρε και τον Μπρους από το Εργοτέλη, λοιπόν, πήρε και τον Αραβίδη, πήρε και κάτι άλλα παιχτάκια. Λοιπόν θα πάρει και θα αρκεστεί και σε δανεικούς. Λοιπόν, και θα βάλει λοιπόν και το χέρι στην τσέπη λίγο ο φίλος μας εκεί, ο Μπάρλος. Λοιπόν, μέχρι να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Ο Αραβίδης δεν ήθελε να έρθει στον Πανετολικό, έκανε το δύσκολο. Ναι, ναι. Να το τώρα που κατέληξε. Αφού πήρε χρήμα, ρε. Πήρε χρήμα, ρε. Πήρε χρήμα. Ήταν χαζός ο Μιλισσανίδης όταν τον έδιωξε Κλωτσιδών. Ναι, ναι. Πήρε χρήμα. Αφού όλοι αυτοί για το χρήμα, ρε. Φραγκοφωνιάδες είναι όλοι. Αυτοί είναι όλοι φραγκοφωνιάδες. Ξέρουν τι είναι ο καθένας. Ναι, ναι. Λοιπόν, την Τετάρτη να σας πούμε ότι αποφασίζει λοιπόν η ΕΠΟ για τη γάμα εθνική κατηγορία. Πάμε για 9 ομίλους, μην δείτε και 10. Πάλα καλά, 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 καλά. Εδώ θα δείτε. Θα παίξουν και δευτεραθλήτριες λοιπόν. Ακούστε, θα παίξει και δευτεραθλήτριες. Ορισμένες δευτεραθλήτριες θα παίξουν. Κανονικά θα μπουν γάμα εθνική κατηγορία. Εδώ να δείτε τι θα γίνει. Έχουμε λοιπόν έτσι, αποφασίζουμε και θα γίνει αυτή η περιβόητη αναδιάθρωση. Μόνο για τη γάμα γίνεται αυτό. Μόνο για τη γάμα. Και τυχεράκιδες, τυχεράκιδες. Είδατε τι είπε ο Αυγενάκης. 12 εκατομμυριάκια λέει θα μοιράσει, ακούστε, σε όσες ομάδες ερατεχνικές έχουν πάρει λοιπόν αθλητικό πρωτόκολλο. 12 εκατομμυριάκια, ξέρετε τι πάει να πει. 12 εκατομμυριάκια, ξέρετε πότε θα τα δώσω αυτά. Πριν τις εκλογές της ΕΠΟ εκεί μέσα. Ναι, 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 ναι. Εκεί θα, λοιπόν, 12 εκατομμυριάκια, ξέρετε, είναι 6, έχουν δηλώσει συμμετοχή 6.000 ομάδες, 6.400. 6.400 ομάδες. Έχουν δηλώσει συμμετοχή, έχουν πάρει λοιπόν, πρωτόκολλο. Πόσες θα τελειώσουν πρωτόκολλο. Να δούμε. Είναι 12-23.000 μία. Να δούμε πόσες θα τελειώσουν. Πω. Καλά ξεκινάμε. Γι' αυτό είπα εγώ, τυχεράκιδες, ανακονομήσετε. Όποιος έχει πάρει αθλητικό πρωτόκολλο. Θα πάρει λοιπόν είναι μέσα αυτό. Έτσι, να δείτε λοιπόν πώς γίνονται τα πράγματα. Και έχουμε και νέο προπονητή στο Πάιο Γιάκος από το Λουτρό. Γάμα Εθνική θα παίξει το Λουτρό, όπως ξέρετε. Έκανε και 2 μεταγραφές σήμερα. Λοιπόν, Γιάννος. Λοιπόν, είναι εδώ τον κύριο που οποίο βλέπετε. Έχει κάνει και στην ομάδα της Άρτας. Λοιπόν, αυτή τη φορά ο φίλος μας ο Τρουμπούκης ήθελε να πάρει λοιπόν προπονητή από την απάνω μεριά, έτσι, από το βορρά. Δεν ήθελε λοιπόν το Λακαρνάνα. Γι' αυτό λοιπόν και απομάκρυνε τον Γιάκο και πήρε λοιπόν τον κύριο Γιώργο Γιάννο. Αυτός είναι λοιπόν ο προπονητής του Λουτρού. Και να πω τώρα, δεν γίνεται παιδιά, κάτσε κάτω από την μπάρα! Κάτσε κάτω από την μπάρα! Τίποτα. Δεν γίνεται. Το λαβά πάει λοιπόν γι' αυτό. Πάει και αυτό το λαβά. Αναβάλλατε λέει μέχρι ανωτέρες. Πότε ανωτέρες λοιπόν. Λοιπόν πάει κάτσε από την μπάρα, ήταν να γίνει το Σεπτέμβριο. 25 μέχρι 29 Σεπτεμβρίου το Πανελλήνιο πρωτάθλημα λοιπόν του Σάρση Μαρών. Τελικά θα το πάμε, λέει, θα το φτάσουμε, λέει. Και αν γίνει ποτέ, δεν βλέπω να γίνεται, έτσι θα περάσει. Αν γίνει ποτέ, λέει, θα πάμε παραπίσω και 2-3 μήνες παραπίσω. Εντάξει, τι έκανα. Έτσι. Αυτό, πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Και να σου πω τώρα, έχουμε για όσες ομάδες γάμα. Στο γάμα αριστεχνική, εδώ μιλάμε έτσι. Θέλουν να κάνουν λοιπόν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη είναι, παιδιά. Μέχρι την Πέμπτη θα το κλείσουμε το μαγαζί. Όποια ομάδα θέλει λοιπόν να έχει συμμετοχή στο γάμα αριστεχνική, εδώ στη γάμα αριστεχνική, μέχρι την Πέμπτη είναι. Στις 12 ώρα το μεσημέρι, μετά το κλείνουμε. Το κλειδώνουμε το μαγαζί. Το κλειδώνουμε. Βέβαια υπάρχει και θέμα κυπέλου, έτσι. Να κάνετε λοιπόν και να μπείτε και στο κύπελο. Λοιπόν, για όσοι θέλουν γάμα, για γάμα εθνική, θα πληρώσετε και 80 ευρώ πρωτόκολλο. Στην έπιση κάτω, 80 ευρουδάκια. 80 ευρουδάκια θα σκάσετε για να έχετε συμμετοχή. Και όσοι δεν θέλουν όμως να έχουν συμμετοχή και στο κύπελλο, ακούστε τώρα. Για την Α κατηγορία θα δώσετε 150 ευρουδάκια. Ό,τι όλα πάντα πληρώνονται εδώ. Όλα πληρώνονται.
όλα πληρώνονται στην ΕΠΣ, παιδιά, όλα. Δεν έχει συμμετοχή στο κύπελο, 150 ευρώ. Λοιπόν, η Β' θα πληρώσει 40 και η Γ' θα πληρώσει 10 ευρουδάκια. Συμμετοχή στο κύπελο. Έτσι, συμμετοχή. Μεγάλος θεσμός. Ναι, μεγάλος θεσμός. Ειδικά για εδώ, για να το πάρει στο στριφτάρι μετά. Μετά να το πάρει στο στριφτάρι, να το στρίψουμε. Τι να το κάνει το κύπελο. Να το παίρνει ο άλλος στο στριφτάρι, να το παίρνει άλλος. Να κάνει και κουμανταρίες, να έρχεται να το παίρνει άλλος. Να δώσει 150 ευρώ η άλφαρη τεχνική για να κάνει συμμετοχή. Τώρα για τα είπαμε, για συμμετοχή στη γάμερο τεχνική, 80 ευρουδάκια. Έτσι θα σκάσει, δηλαδή, 80 ευρουδάκια να έχει συμμετοχή. Αλλά με όλα αυτά όμως τελειώσαμε εδώ και σήμερα. Λοιπόν, πάει η εκπομπή και αυτή, παράσταση λοιπόν. Το φίλο μας του Μανώλη εδώ, του Κώστα Τζιρόνι, από μένα, να πούμε τους χαιρετισμούς στις Λαμπρινές τώρα, γιατί έχουμε δύο Λαμπρινές, λοιπόν να είναι καλά, και εδώ εμείς θα τα ξαναπούμε, παιδιά, εδώ, δεν φεύγουμε, εδώ θα είμαστε. Καλό βράδυ. Παρακολουθάμε τα πάντα. Ναι, μπράβο.